κοντά στο Σαν Μάρκο. Βλέπεις το σπίτι? Μέσα είχε μια καταπληκτική αυλή γεμάτη λουλούδια. Κοίτα το παλάτι των Δόγιδων. Δεν είναι πανέμορφο? Όμορφο πολύ. Σαν να ανοίξει άλλη εποχή. Μα η Βενετία είναι σε μια άλλη εποχή. Τα κτίρια, οι δρόμοι, οι γέφυρες, όλα έχουν μείνει όπως παλιά. Εδώ που είσαι? Σε μια γέφυρα τη Σάντα Μαρία Φορμόζα. Βλέπεις τη Μαντόνα στο βάθος. Σ' αρέσει? Εσύ μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις όπως χαμογελάς. Έτσι χαμογελούσες όταν σε πρώτο συνάντησα. Σαν να με κοίταζες μέσα από το φακό. Φοβάμαι. Έλα, μην γίνεσαι, παιδί, αφού είμαι εγώ κοντά σου. Εμπρός. Καλημέρα. Η κυρία Δημοπούλου. Παρακαλώ. Ναι, Λιβρετού. Α, βέβαια, η κυρία που μιλούσε μου στο τηλέφωνο. Ο κύριος? Μάρκος Αλεξάκης. Τι κάνετε? Είναι στενός φίλος, επειδή μου είχατε πει να έρθω με κάποιον. Περάστε. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να καθίσετε. Κάντε να περιμένω, όρθιος. Όπως είναι. Έχετε τις ίδιες ενοχλήσεις που είχατε? Ναι. Τις ίδιες ακριβώς που είχατε, ζαλάδες, αδυναμίες ουσμής? Ναι. Το τελευταίο καιρό οι ζαλάδες μου είναι όλο και πιο συχνές. Ναι, σήμερα το πρωί που οδηγούσα και πήγα να στρίψω, είδα τη γωνία να έρχεται κατά πάνω μου. Ώρες-ώρες τα βλέπω όλα διπλά. Δεν ξέρω πως έχω τίποτα στα μάτια μου. Τώρα παρακαλώ, για τεντώστε το χέρι σας και σφίξτε το. Αφήστε το να πέσει. Επαναλάβετε. Τεντώστε τα δάχτυλά σας. Ακριβώς όπως νόμιζα. Τι ακριβώς νομίζατε, δηλαδή? Δεν μπορείτε να μου πείτε τι έχω? Είναι κάτι σοβαρό? Θα τα πούμε μετά. Πρέπει να κάνει μαγνητικές τομογραφίες και κάποια εξέταση οστικής μάζας. Εάν θέλει, μπορεί να τα κάνει εδώ σε εμάς. Όλα αυτά για ποιο λόγο? Θα ήθελα να πάω στην τουαλέτα. Ναι, βέβαια, είναι στο διάδρομο, πρώτη πόρτα δεξιά. Θα μου πείτε τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι μια ασθένεια του μυϊκού συστήματος, η οποία το παραλύει σιγά σιγά. Ο ασθενής μένει τμηματικά παράλυτος και όταν η ασθένεια φτάσει στην καρδιά, πεθαίνει. Όταν μου είπα να χωρίσουμε, ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Η χειρότερη και από τη στιγμή που μου είπαν ότι είμαι άρρωστη, ότι θα παραλύσω, ότι μπορεί και να πεθάνω. Τι είναι αυτά? Ποιος τα είπε αυτά? Η γιατρός. Σήμερα το πρωί πήγα για εξετάσεις. Κοίτα, Νάντια. Καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι. Σου ήρθαν πολλά μαζεμένα. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει η ζωή. Ούτε οι γιατροί, ούτε κανένας άλλος. Για καμιά φορά μέσα στο σκοτάδι ανοίγει ένα παράθυρο. Και εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα γίνεις καλά. Δεν μπορώ να γίνω καλά, δεν το καταλαβαίνεις, γαμώτο! Η αρρώστια μου είναι ανίατη. Ναι, αλλά χειροτέψες με το χωρισμό σου. Αν ισορροπήσεις ψυχικά, θα βοηθήσεις και το σώμα σου. Μπα, πώς?
Με ψυχολογική υποστήριξη και με την κατάλληλη θεραπεία. Από τη στιγμή που μου μίλησες, τηλεφώνησα σε ένα φίλο μου και μου σύστησε ένα καταπληκτικό γιατρό. Έχει μια μέθοδο που σε δυναμώνει σωματικά και ψυχικά. Σοβαρά? Έκανες τέτοιο πράγμα για μένα? Φυσικά. Και θα κάνω και ό,τι άλλο μπορώ. Θέλω να ξέρεις ότι σε όλο αυτό δεν θα είσαι μόνη. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ την προσφορά σου. Γιατί? Γιατί δεν έχω το δικαίωμα. Μα τι λες? Δεν θα μου έχεις καμία υποχρέωση. Και στον γιατρό θέλω να πας. Έχω ακούσει ότι κάνει θαύματα. Το μόνο θαύμα για να με κάνει καλά θα ήταν να γυρίσει πίσω εκείνος. Αυτό το θαύμα δεν ξέρω αν θα συμβεί. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Αν μπορούσες θα το έκανες? Φυσικά. Ακόμα και αν είχε κόστος για σένα? Δεν καταλαβαίνω γιατί κόστος μιλάς. Τι σχέση έχω εγώ με αυτόν τον άντρα? Έχεις πολύ μεγαλύτερη από όσο φαντάζεσαι. Γιατί εσύ είσαι αυτή που μου τον έχει πάρει. Εσύ είσαι η αιτία που χώρισα. Και ο άντρας για τον οποίο σου μιλούσα τόσο καιρό είναι ο Μάρκος. Αποκλείεται. Αυτό που λες είναι τελείως τρελό. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα κι εγώ όταν σας είδα να φιλιέστε. Ήταν εκείνο το βράδυ με την καταιγίδα. Σε φιλούσε και εγώ ήμουν στον κήπο και σας κοίταζα. Ήσουν στον κήπο. Και μετά ήρθα εδώ. Την επόμενη μέρα. Και εσύ με ρώτησες τι έχω και εγώ σου απάντησα πως θέλω να πεθάνω. Θυμάσαι? Και τότε εσύ ήσουν πολύ καλή μαζί μου. Και τότε σκέφτηκα να σου ζητήσω να τον αφήσεις. Αλήθεια θα τον αφήνες? Θα το έκανες αυτό για μένα? Αν σε παρακαλούσα θα το έκανες αυτό? Κατάλαβα. Θα ήταν ήδη αργά. Σκέψου πόσο αργά θα ήταν τώρα. Δεν μπορεί να μου το ζητάς τα αλήθεια αυτό. Ναι, στο ζητάω γιατί είμαι άρρωστη. Και ο Μάρκος είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με κάνει καλά. Τον έχω ανάγκη, γαμώτο. Δεν είναι αλήθεια. Κοίτα, όλα αυτά τα έχεις βγάλει από το μυαλό σου. Έχεις μπερδέψει τα προσωπικά σου με τα δικά μου. Όχι. Αυτή είναι η ιστορία μου. Νάντια. Το όνομά μου είναι Νέλη. Και όχι Νάντια, λυπάμαι. Δηλαδή τόσο καιρό με κορόιδευες. Μου έλεγες ψέματα. Σου έδωσα ψεύτικο όνομα, εντάξει. Αλλά όλα τα άλλα είναι αληθινά. Η αγάπη μου για αυτόν, ο αραβώνας μας. Σου είχε πει πως ήταν αραβωνιασμένος. Μου είχε πει ότι είχε μια σχέση που δεν πήγαινε. Σου είπε ψέματα. Τους ξέρεις τους άντρες. Κι εσύ όμως μου είπες ψέματα. Με κορόιδεψες, το καταλαβαίνεις? Αυτά που σου είπα είναι αληθινά. Και κυρίως η αρρώστια μου. Και γιατί ήρθες εδώ, τι ήθελες να κάνεις? Ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά, να δω πώς είσαι, να καταλάβω γιατί με άφησε. Φύγε! Φύγε, δεν είσαι καλά. Με διώχνεις?
Ναι, θέλω να φύγεις. Μου το ζητάς εσύ αυτό? Εσύ μου το ζητάς αυτό? Πριν έλεγες πως είμαστε φίλες. Η φιλία δεν κολλάει με τα ψέματα. Και εσύ με κοροϊδέψες. Ίσως ακόμα να με κοροϊδεύεις. Κάνεις λάθος. Κάποια στιγμή θα το καταλάβεις, αλλά θα το μετανιώσεις, είμαι σίγουρη. Φύγε. Το λέω και για το δικό σου καλό. Το κάνεις για να μην τον χάσεις. Με πουλάς για εκείνον. Και εσύ έλεγες πως θες να με βοηθήσεις. Το ήθελα πράγματι. Γιατί σε συμπάθησα πολύ. Μαζεύω τα πράγματά μου. Δεν θα ξαναγυρίσω. Και πού θα μένεις? Να μη σε νοιάζει. Και πόσο θα κρατήσει αυτό, μου λες? Για πάντα. Δεν θα έρθω ούτε στην κηδεία σας. Και λεφτά, πού θα βρεις? Πώς θα ζήσεις? Θα γίνω πουτάνα. Έχεις πρόβλημα? Θα φύγω οπωσδήποτε. Δεν θέλω να σας ξαναδώ μπροστά μου. Μα τι έχεις πάθει, μου λες? Τι σου κάναμε? Σας βαρέθηκα. Είστε όλοι σκατάδες. Κι εγώ. Κι εσύ. Μια ζωή με ευθύνεις και πιστεύεις στην κόρη σου. Κι όμως, αυτή είναι μεγάλο καθήκη. Η Νέλη. Η Νέλη, ναι. Το καλό παιδί. Ξέρεις τι κάνει αυτόν τον καιρό? Πάει και βλέπει την κόμενα του Μάρκου. Τι? Η τύπισσα είναι ψυχολόγος. Και η κόρη σου πάει και τη βλέπει με ψευτικό όνομα. Και γιατί το κάνει αυτό? Ξέρω εγώ. Για να την έχει από κοντά. Μπορεί να θέλει και να τη σκοτώσει. Έτσι τρελή που είναι. Και πού το ξέρεις εσύ? Πού το έμαθες? Αυτά εδώ ήταν στην τσάντα της. Η μόνη φυσιολογική εδώ μέσα ήμουν εγώ. Αλλά πού να το πάρεις χαμπάρι. Κορίνα, είσαι μέσα? Τρελάθηκες, τι χτυπάς έτσι? Θέλω το φάκελο με τις εξετάσεις, το χρειάζομαι. Δεν μπορώ, έχω μέσα ασθενή. Δεν μπορώ να περιμένω. Έγινε μια στραβή και θέλω να την προλάβω. Πρέπει να τη δείξω στον Μάρκο. Μισό λεπτό. Όλο το νοσοκομείο. Αν καταλάβουν τι κάνω, να χάθηκα. Εντάξει τώρα, συγγνώμη. Αλλά το ξέρεις πως δεν θα βγεις χαμένη. Άμα πιάσω το κόλπο, θα παντρευτείς τον μπαμπά μου. Και ξέρεις κάτι, το βλέπω να γίνεται. Τις προάλλες μίλησε τη μαμά για διαζύγιο. Αλήθεια? Ναι. Μου φαίνεται αποφασισμένος. Αλλά θα βοηθήσω κι εγώ λιγάκι. Το ελπίζω, γιατί κι εγώ κράτησα την υπόσχεσή μου. Η τομογραφία τώρα έχει πλήρη διάγνωση. Ωραία. Α, θέλω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να πεις ποτέ τίποτα σε κανέναν, όποιος και να σε ρωτήσει. Ποιος να με ρωτήσει δηλαδή? Δεν ξέρω. Σου πω ότι έχω κάνει μια στραβή. Πήγα και μίλησα στην κόμενα του Μάρκου και αυτή τσαντίστηκε. Έτσι και μάθει πως είμαι άρρωστη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί και να το ψάξουν. Καλά, μην ήσυχη. Και τώρα φύγε, πρέπει να γυρίσω στον ασθενή μου. Τι έχει? Την καρδιά του είναι πολύ σοβαρά. Ωραία. Αν θέλω κάτι, θα σε πάρω. Επιτέλους. Τι να κάνω, η κόρη σου ξέρει ότι είναι ανυπόμονη. Με ακούσε να σκάσω τόση ώρα εδώ μέσα. Και δεν μπορούσα και να καπνίσω. Αυτό είπα να καπνίσει κιόλας, αφού τη είπα ότι έχει καρδιά. Α, ναι. Πολύ καλά τη είπα και βέβαια έχω καρδιά. Γι' αυτό άλλωστε είμαι εδώ. Έμαθα όμως κάτι που δεν μου το έχει πει. Τι? Ζήτησε από τη γυναίκα σου διαζύγιο.
Μα φυσικά, αφού σου έχει αποσχεθεί. Κι εγώ ό,τι υπόσχομαι να το κάνω. Είναι έχει μέσα στο νοσοκομείο, τι έπαθε. Τον πυροβόλησε. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μίλησα με τον Πάτροκλο που είναι στο τμήμα. Είναι καθαρός, μη φοβάσαι. Πού ξέρεις εσύ τι ώρα έγιναν τα γεγονότα. Μαζί το στήσατε. Δεν με ενδιαφέρει ο Πάτροκλος. Καταλαβαίνετε να το λέει αυτό μια μάνα. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει τον αδελφό του. Δεν θα πάει μακριά η βαλίτσα. Λύθη η δική σου μαλίτσα. Για να αποδειχθεί ότι ο μικρός που βρέθηκε σκοτώθηκε με το όλο αυτό, δεν έχουμε άσχημα. Μπρούσκο, Τρίτη, στις 7:20 το βράδυ, στον Αντένα. Όταν θυμήθηκες ποια είσαι, συνειδητοποίησες ότι είμαι λίγος για σένα. Την κληρονόμου, την κυρία Ταξοπούλου. Θα έπρεπε να γνωρίσετε καλύτερα πρώτα. Όταν σου πλησιάσει με τέλειο τρόπο, αν ήξερες τι μου είπε. Εσύ είσαι η αφορμή, όχι η αιτία. Αν ποτέ το διαλύσει με τον άλλον και έρθει ξανά σε μένα, κράτα του μακριά, αν την αγαπάς. Θα ξαναδείξεις με τον Φιλιππό. Δίδυμα φεγγάρια. Τρίτη, στις 9:20 το βράδυ, στον Αντένα. Εάν μίλησες εσένα, τελειώσαν όλα. Τι θα κάνουμε, θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Να περιμένουμε λίγο, να δούμε λίγο τι έχουν στο μυαλό τους. Η κόρη σας. Θα ήθελα τόσο πολύ να την γνωρίσω από κοντά. Όχι, εγώ μη. Ωραίες τις θερμούζους και εγώ προχωράμε την έννοια. Θα την αφήσετε μόνη της, στο έλεος της. Κάτι θα υπάρχει που μπορούμε να κάνουμε να την βοηθήσουμε. Τα πέντε κλειδιά. Τρίτη, στις 10:10 το βράδυ, στον Αντένα. Πέρα του Πάσχα στις 8 το βράδυ. Rising Star, ο μεγάλος τελικός. Ναι. Νέλη. Συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά... ένιωθα πως δεν έχω που άλλο να πάω. Τι έγινε? Πήρα τις εξετάσεις. Και? Δεν υπάρχει αμφιβολία, έχω... τρομερό, έχω... σκλήρυνση. Κυρία Παλαιολόγου, λέγομαι Έλσα Βρετού. Συγγνώμη που παίρνω το θάρρος να σας γράψω. Αλλά είμαι πολύ αναστατωμένη λόγω της κόρης μου. Το τελευταίο καιρό πέρασε μια ερωτική απογοήτευση και φέρεται ακατανόητα. Σχεδόν τρελά. Αλλά το πιο τρελό το έμαθα σήμερα. Έρχεται σε εσάς και υποδύεται την πελάτησά σας. Γιατί είναι τρελό? Επειδή ο άντρας που την παράτησε είναι μαζί σας. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, Νέλη, καταλαβαίνω ότι έχεις πάθει σοκ, αλλά... τι πρέπει να αντιδράσεις. Και τι να κάνω, δηλαδή? Να το παλέψεις, να δεις κάποιον άλλο γιατρό, να πας στο εξωτερικό. Τώρα πια η επιστήμη κάνει θαύματα. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να το πεις στους δικούς σου. Θα τους το πω, αλλά... αργότερα. Γιατί αργότερα? Γιατί τώρα είναι σε πολύ άσχημη φάση. Δεν θέλω να σου αναστατώσω. Η Ράνια φεύγει από το σπίτι. Οι γονείς μου είναι έτοιμοι να πάρουν διαζύγιο. Έλλη. Άσε με να σε αγαπάω. Σε παρακαλώ. Δεν σου ζητάω τίποτα άλλο. Εξάλλου εσένα τι σε νοιάζει? Μπορεί και κάποια στιγμή να αλλάξεις γνώμη. Έλα, σταματήσουμε καλύτερα. Δεν βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση. Καλά. Φεύγω. Δεν θέλω να σου φάω όλο χρόνο και σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Περίμενε. Θα φύγω κι εγώ.
σου μιλήσω. Συμβαίνει κάτι απίστευτο. Αληθινά απίστευτο. Ναι. Να σου γνωρίσω ένα πρόσωπο. Είναι η Νέλη. Μια φίλη σου, μιλήσει για αυτήν. Νέλη Βρετού, Μάρθα Παλαιολόγου. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Μόλις ήρθες. Όχι. Ήρθα μόνο για λίγο. Έπειτα έχω αφήσει μόνο τη μικρή και ανησυχώ. Έχει ακόμα πυρετό. Δεν θα αργήσουμε. Θα πάμε κάπου εδώ κοντά να πιούμε από εδώ. Άλλωστε θες να μου μιλήσεις. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ό,τι και αν ήθελα να τα ακούσω. Στο κάτω-κάτω θέλω να σου μιλήσω κι εγώ. Έχω κι εγώ κάτι να σου πω. Καλά. Νέλη, να σε επιτρέψεις. Ναι, βέβαια. Και πάλι χαίρομαι. Για την Έλλη δεν ανάβαμε ποτέ χεριά. Τα είχαμε μόνο για διακόσμηση. Αλήθεια, πώς αισθάνεσαι από την άφησε? Δεν έχεις τύψεις? Τι θα πάρεις? Ένα μπράντι. Δύο. Όχι, δεν αισθάνομαι τύψεις. Νιώθω βέβαια μια συμβόλη. Είναι άρρωστη. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Βλέπεις, σε ερωτεύτηκα αμέσως. Δηλαδή χωρίσατε για μένα? Χωρίσαμε επειδή η σχέση μας είχε φτάσει αδιέξοδο. Και εσύ με έβγαλες από αυτό. Δηλαδή, αν δεν με έχεις γνωρίσει, μπορεί να ήσουν ακόμα μαζί της. Ναι, μπορεί, ποιος ξέρει. Άρα με την Έλλη δεν θα ήμουν ποτέ ευτυχισμένη. Με την Έλλη δεν ένιωσα ποτέ όπως με σένα. Είπες πριν ότι είναι άρρωστη. Έχεις κλείδεση κατά πλάκας. Γι' αυτό ήρθα απόψε στο γραφείο μου. Είχε πάρει κάτι εξετάσεις. Είχε πάθει σοκ. Θα πρέπει να νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Ίσως. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Έλα, ας ξεχάσουμε την Έλλη, ας γυρίσουμε σε εμάς. Είναι κάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε. Τι? Τις τελευταίες μέρες σκέφτηκα πως η ζωή είναι μικρή. Και πως είναι ωραία μόνο όταν τη μοιράζεσαι με κάποιον. Ξέρω βέβαια πως η συμβίωση σε εσένα σε τρομάζει, αλλά εγώ είμαι έτοιμος για όλα. Προσπαθείς να μου πεις κάτι? Προσπάθησα να σου το πω για το απόγευμα στο τηλέφωνο, αλλά ήμουν αδέξιος. Άλλωστε αυτά τα πράγματα λέγονται μόνο από κοντά. Θέλω να ζήσουμε μαζί. Η αγάπη μου. Μου κάνεις πρώτη σιγά. Ακριβώς. Άρκο.
ψώνια. Δεν ξέρω τι να πω. Μην πεις τίποτα. Θα το σκεφτείς και να μου απαντήσεις όταν είσαι έτοιμη. Αλλά μέχρι τότε θα με το φοράς. Και ο άντρας για τον οποίο σου μιλούσε τόσο καιρό είναι ο Μάρκος. Αν ήθελε να τον αφήνεις, θα το έκανες αυτό για μένα. Αν σε καρφαλούσα, θα το έκανες αυτό. Η πρότασή σου ήταν πολύ ωραία, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβεις, αλλά αυτό που κάνω είναι το καλύτερο. Δεν το πιστεύω, πίνεις. Δεν είμαστε καλά. Ο πατέρας σου μου ζήτησε διαζύγιο. Πότε? Πριν από λίγο. Μου είπε πως σήμερα θα πήγαινε στο δικηγόρο. Και μου ζητάει και το σπίτι. Εννοείς αυτό το σπίτι? Ναι. Τα περιουσιακά, λέει, είναι δικά του. Τόσα χρόνια στάθηκα δίπλα του. Και τώρα με πετάει στον δρόμο. Ναι, αλλά για τις μετοχές που σου αφήνω δεν λες τίποτα. Ούτε για το σπίτι στην Μυτιλίνη. Αυτά δεν τα λες στην κόρη σου, γιατί μια ζωή σου άρεσε να παριστάνει στο θύμα. Τι να κάνω στη Μυτιλίνη? Εμένα αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Μεγαλώσα τα παιδιά μου εδώ μέσα. Μόνο που το έχτισα εγώ, με τη δική μου δουλειά. Εσύ ποτέ σου δεν καταδέχτηκες να δουλέψεις. Νέλη. Νέλη, τον ακούς? Ακούς πως μου μιλάει? Εδώ που τα λέμε, ο μπαμπάς έχει δίκιο. Αυτός έχει δουλέψει τόσα χρόνια, δική του είναι περιουσία. Και όσο για το διαζύγιο, νομίζω είναι η καλύτερη λύση και για τους δυο σας. Γι' αυτό βγάλετε το γρήγορα να τελειώνουμε. Σε ευχαριστώ. Μη χαίρεσαι, δεν το έκανα για σένα. Για τη δικιά σου το έκανα. Σε αυτήν έχω υποχρέωση. Ωραία, ωραία. Θα δεις. Και εγώ θα σου εξαπλώσω. Θα σου κάνω ό,τι δώρο θέλεις. Δεν θέλω τίποτα. Ή μάλλον θέλω. Βρες αφορμή να στείλεις στον Μάρκο ένα ταξίδι. Τι ταξίδι? Κάτι επαγγελματικό. Αλλά θέλω να είναι κάπου ωραία. Και θα φροντίσω να πάω κι εγώ μαζί. Άδικα χτυπάτε. Η κυρία Παλαιολόγου δεν θα έρθει. Γιατί, τι έπαθε? Δεν ξέρω. Είχαμε ραντεβού και το ανέβαλε. Η Σοφία? Και η Σοφία λείπει. Θα έρθει το απόγευμα. Πάντως πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Η κυρία Μάρθα δεν αφήνει ποτέ τη δουλειά της. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ψάχνετε κάτι? Ναι, τη Δεσμίδα Βρετού. Είμαι μηχανολόγος στο γραφείο του πατέρα της και θέλω να της δείξω κάτι στα σχέδια του σπιτιού. Α, η Δεσμίδα Βρετού δεν είναι εδώ. Εσείς?
Εργάζεστε εδώ? Ναι, είμαι η διευθύντρια του λογιστηρίου. Αν θέλατε κάτι άλλο θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Αλλά τώρα για τα σχέδια... Ίσως να μου προσφέρατε έναν καφέ όσο θα την περιμένω. Δεν θα χρειαστεί, η Δεσποινής Βλετού μόλις ήρθε. Φαίνεται μια χαρά, ε. Είχα ακούσει πως είναι άρρωστη. Φαντάζομαι πως θα το ακούσατε στην εταιρεία σας. Ναι, είμαι πολύ φίλος με τον πρώην της, τον Μάρκο. Δηλαδή πόσο φίλος είστε? Πάρα πολύ, γιατί? Πείτε του πως πρέπει να είναι προσεκτικός αυτή την εποχή. Για ποιο λόγο? Πείτε του πως το είπε η Λίνα, θα καταλάβει. Μόλις μπήκε στο γραφείο της, αν θέλετε να τη δείτε πρέπει να πάτε τώρα. Εσάς? Θα ξαναβρεθούμε, ε? Δεν ξέρω. Μπορεί. Καλημέρα. Παρακαλώ. Λέγομαι Ανδρέας Δανάλης και έρχομαι εκ μέρους του πατέρα σας. Είμαι μηχανολόγος. Μου έδωσε αυτή τη δισκέτα με τα εσωτερικά του σπιτιού σας και μου είπε να κουβεντιάσουμε τις αλλαγές μαζί. Επίσης, μου έδωσε γι' αυτό. Ωραία. Για τα σχέδια δεν έχω χρόνο, ας τα κοιτάξω ο πατέρα μου, το έχω μισοσύνη. Είστε σίγουροι? Βεβαίως. Τώρα με συγχωρείτε γιατί έχω πολλή δουλειά. Όπως νομίζετε. Γεια σας. Στη Βενετία. Τι? Στη Βενετία θέλω να τον στείλεις, μπορείς? Και βέβαια μπορώ. Έχω επαφές εκεί με μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε. Τέλεια. Και εγώ θα του πω ότι θα πάω και για μια έκθεση. Όπως νομίζεις. Δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς έχεις στο νου σου, ελπίζω όμως να πετύχει. Θέλω να βρεθούμε για λίγο οι δυο μας κάπου μακριά. Μακριά από την Κόμενα, μακριά από τη δουλειά. Έτσι να περπατήσουμε σε μια ωραία πόλη. Όσο γι' αυτό η Βενετία είναι μοναδική. Το ξέρω. Και ξέρεις πως τη διάλεξα. Εντελώς τυχαία. Ανακάτεψα τα χαρτιά, έκλεισα τα μάτια μου και το χέρι μου έπεσε ακριβώς πάνω στη Βενετία. Θα είναι τυχερή μου πόλη, θα το δεις. Θα είναι, μωρό μου, θα είναι. Αφού το πιστεύεις, θα είναι. Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Καλησπέρα. Γεια μου. Με τρόμαξε το πράγμα. Δεν μπορώ να καθίσω. Και εγώ. Τι θα βάλεις? Ό,τι και εσύ. Δουλειά. Ναι. Ναι. Αρμένου. Καταρχήν σου ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο που έφυγε το πρωί. Μα είναι δυνατόν, είσαι τόσο παιδί. Να σε πιάνει πανικός μπροστά σε μια πρόταση γάμου. Δεν ήταν πανικός. Αλλά... Ευχαριστώ. Όλο αυτό με έβαλε μπροστά σε κάποιες ευθύνες. Κατάλαβα ότι αυτή η πρόταση ήταν σοβαρή για σένα. Και βέβαια, στην ηλικία μου δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα. Το ξέρω. Γι' αυτό κι εγώ τώρα πρέπει να σε αντιμετωπίσω σοβαρά. Μέχρι τώρα τι έκανες? Μέχρι τώρα έβλεπα τη σχέση μας πιο ανάλαφρα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε για να περνάμε καλά. Εγώ πάλι πιστεύω ότι αγαπιόμαστε. Η αγάπη έχει πολλά στάδια. Και με το γάμο φύρατε γρήγορα. Γι' αυτό δεν θες να παντρευτείς? Κοίτα. Εγώ αυτή τη σχέση την ξεκίνησα κάπως επιπόλαια. Όταν σε γνώρισα ένιωθα μοναξιά και είχα ανάγκη από λίγη παρέα. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ το γάμο. Το πιστεύω ότι τα λες εσύ αυτά. Μάρκο, αν ήθελα να παντρευτώ θα το είχα κάνει. Και ποιον άπαιρνε στον Πέτρο που ξεγκατέλειψε με ένα παιδί? Είναι δυνατόν να τα λες εσύ αυτά? Εσύ που λες ότι ψάχνεις το άλλο σου μισό. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο μισό. Υπάρχει και για μένα είμαι σίγουρος, εσύ. Λυπάμαι. Ίσως είναι καλύτερο να ξαναγυρίσεις την Λέη. Μόλις θα σας χωρίσουμε.
Είναι η καλύτερη λύση. Πρέπει να πηγαίνω, με συγχωρείς. Καλημέρα. Με θυμάσαι? Και βέβαια. Είσαι ο φίλος του Μάρκου. Αν θες την Έλλη δεν έχει έρθει ακόμα. Έρχεται μετά τις 10. Όχι, όχι. Όχι, εσένα θέλω. Έχεις χρόνο να πιούμε ένα καφέ? Γιατί να πιω καφέ μαζί σου? Θέλω να μιλήσουμε. Χθες είπες κάτι και με έβαλες σε σκέψεις. Και εγώ που νόμιζα πως με φλερτάρεις. Όχι, δεν θα τολμούσα. Οι δυναμικές γυναίκες με κοπλάρουν. Πάντως πραγματικά θέλω να μιλήσουμε. Χθες παράγγειλες τον Μάρκο να προσέχει. Γιατί? Πες του το και θα καταλάβει. Του το πες? Όχι. Φοβήθηκα πως έχει να κάνει με την κόρη του Βρετού και δεν ήθελα να μπλέξω. Δουλεύω για τον πατέρα της, βλέπεις. Καλά, άμα δεν ήθελες να μπλέξεις, ξέχνα το. Ξέρεις κι εγώ δουλεύω για την Έλλη. Και είναι και φίλη μου. Αλλά όταν βλέπω να παίζει κάποιος τόσο άσχημα παιχνίδια δεν μπορώ. Θυμώνω. Στάσου σε παρακαλώ, περίμενα. Είναι στα αλήθεια άρρωστη? Δεν ξέρω. Πες στον Μάρκο να το ψάξει. Ο Μάρκος είναι χάλια. Χθες που τον είδα τα χάσα. Και θέλω να τον βοηθήσω, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέγε. Είναι στα αλήθεια άρρωστη. Ή το παίζει? Γιατί να σου πω φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι πια. Όχι πως δεν έχω ανάγκη τη δουλειά δηλαδή, αλλά ο Μάρκος μου φερθεί τόσο καλά, ενώ εγώ, και επειδή έχω και κάποια ευθύνη για όλα αυτά, θέλω να επανορθώσω. Λοιπόν, θα βοηθήσεις? Φάμε το βράδυ στο Μότζο. Το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Τι ώρα? Κατά τις 10. Ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Θες καφέ? Όχι, έχω πιει σπίτι. Ξέρω, στο πόδι. Αλλά μη στεναχωριέσαι. Αύριο θα πίνεις καφέ στην πιάτσα Σαν Μάρκο. Δεν κατάλαβα. Αύριο το πρωί πετάς για Βενετία. Βενετία? Ναι, θέλω να μου κάνεις μια δουλειά. Ναι, τίποτα, μην το σκέφτεσαι, ένα απλό ραντεβού. Δεν θα σου πάρει πάνω από 2 ώρες. Και μετά θα έχεις 3 μέρες στη διάθεσή σου να χαρείς την πόλη. Ελεύθερος. Τη χαρίζω. Και η οικοδομή? Θα σε αντικαταστήσει ο Μανώλης. Λοιπόν, τι λες? Πρόκειται για τη Βενετία. Είστε σίγουρος? Βέβαια. Θα έχεις ξαναπάει? Όχι, δεν έχω πάει. Κανονικά είναι ένα ταξίδι που έπρεπε να το κάνω εγώ. Θυμάσαι εκείνο το σχέδιο για τη γέφυρα στη Θεσσαλία? Ήταν να συνεργαστώ με την Τόμος. Αλλά δίσταζαν. Και ξαφνικά ο κύριος Δανιτσέτη αποφάσισε ότι θέλει να το κουβεντιάσουμε. Κλείσαμε ραντεβού για την Τετάρτη, αλλά δυστυχώς με έτυχε μια δουλειά και δεν μπορώ να πάω εγώ. Γιατί δεν το αναβάλλετε? Αποκλείεται. Αν δεν τους δεσμεύσουμε εν καιρός, τους χάσαμε. Θα πας να ακούσεις τις προτάσεις τους. Είσαι ο μόνος που εμπιστεύουμε να κάνει κάτι τέτοιο. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Γιατί? Ένα απλό ραντεβού είναι. Και μετά θα έχεις όλο τον καιρό να διασκεδάσεις. Η Βενετία είναι πανέμορφη. Ναι, το ξέρω. Την έχω δει σε βίντεο. Έμενε και ένα φιλικό μου πρόσωπο. Ωραία. Ευκαιρία λοιπόν να τη δεις και από κοντά. Θα προτιμούσα να μην πάω. Ξέρετε, αυτή η σχέση μου με αυτό το πρόσωπο δεν κατέληξε πολύ ωραία και... δεν θα ήθελα να βρεθώ εκεί. Θα το πιστεύω. Έτσι. Δεν θέλω να πάω. Κι αν στο γύρεψω σαν προσωπική χάρη, θα μου το αρνηθείς.
Θα είναι η δεύτερη φορά που μου αρνείσαι μια χάρη. Θα το πάρω προσωπικά. Είναι τόσο σοβαρό για σας? Απολύτως. Αν δεν πας στη Βενετία θα με εκθέσει πάρα πολύ και εμένα και την εταιρεία. Εντάξει, θα πάω. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Το εισιτήριο και όλα τα σχετικά τα έχει γραμματέας μου, έτσι. Τα έχει φροντίσει όλα. Και κοίταξε να το διασκεδάσεις. Εντάξει. Α, και πού είσαι? Ξέχασα να σου πω. Σε αυτό το ταξίδι θα έπαιρνα μαζί μου και την Έλλη. Θέλει να επισκεφθεί εκεί μια έκθεση. Ελπίζω να μην σε πειράζει να ταξιδέψεις την παρέα. Όχι, καθόλου. Άλλωστε, με την Έλλη έχουμε μείνει φίλοι. Ωραία. Καλό ταξίδι. Good morning. Good morning. My name is Vretou from Athens and I have a reservation for a suite. One moment, please. Vretou. Of course, you are the newlyweds. Paolo, the champagne, the newlyweds have arrived. Newlyweds? Συγγνώμη, τι τους είπες? Εντάξει, ένα ψεματάκι τους είπα για να μας φροντίσουν καλύτερα. Congratulations. On behalf of the hotel, I would like to wish you every happiness. Thank you very much. It's a very nice welcome. Many newlyweds come to our hotel on their honeymoon. It is very important for a couple to begin their lives in beauty. Thank you. Your good health. Excuse me, I'd like to go to my room. Oh, of course, sir. Roberto, show the lady and gentleman to their room. I'm είσαι χλωμιάς ολόκληρος. Το περπάτημα, περπατήσαμε πολύ. Εγώ φταίω, σε κούρασα. Πάμε. Σου έφτιαξα μια σοκολάτα. Να την πιεις τώρα που είναι καυτή. Εσύ, όταν έκανες βόλτα στην παραλία. Μα αυτή η γυναίκα κλαίει. Κι εσύ έκλαιγες, αλλά δεν ακουγόσουν, α. Έκλαιγες από μέσα σου. Δεν έκλαιγα καθόλου. Απλά δεν ήμουν και πολύ χαρούμενη. Φταίω εγώ γι' αυτό? Όχι, αγάπη μου. Τι είναι αυτά που λες? Εσύ είσαι η χαρά της ζωής μου. Τότε σε στεναχώρησε ο μπαμπάς μου? Καθόλου. Ο μπαμπάς σου είναι πολύ καλός και σε αγαπάει. Ήρθε ως εδώ για να σε δει. Για σένα ήρθε, αφού σου ζήτησε και να παντρευτείτε.
Πού το ξέρεις? Με ρώτησε αν θέλω να πάμε στην Ιταλία και να ζήσουμε όλοι μαζί. Πράγματι, ο μπαμπάς σου θα δουλέψει εκεί και έκανε μια σκέψη να πηγαίναμε κι εμείς μαζί του. Θα το θέλες? Εσύ? Εγώ θέλω ό,τι θες εσύ. Θα κάνω ό,τι μου πεις εσύ. Εγώ θέλω να παντρευτείς τον κύριο Μάρκο. Μα τι μανία σε έχει πιάσει με αυτόν, μου λες? Γιατί τον συμπαθείς τόσο πολύ, ε? Επειδή του αρέσουν οι ζωγραφιές σου? Όχι. Αλλά όταν είναι μαζί μας είσαι χαρούμενη. Κι εγώ σε αγαπάω. Και θέλω να σε βλέπω να γελάς. Υπόντονται οι σωσπήροι, γέφυρα των στεναγμών. Σκέψτε τι γινόταν εδώ, ε. Κάθε φορά που περνούσαν οι βάρκες άκουγαν τους κατάδικους να φωνάζουν. Εμένα πάντα με εντυπωσιάζουν αυτού του είδους οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνω τι εντυπωσιακό βρίσκεις σε αυτό, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Το πείσμα τους. Ενώ ήξεραν πως είναι χαμένοι, έμεναν πιστοί στις ιδέες τους μέχρι το θάνατο. Μέχρι στο θάνατο δεν υπάρχει ηρωισμός. Μόνο απώλεια. Όπως νιώθεις τώρα εσύ, ε? Από τότε που χώρισες με εκείνη είσαι πένθος. Εγώ προσπάθησα να σε βοηθήσω να ξεχάσεις, αλλά τελικά μου φαίνεται πως εσύ δεν θες να βοηθηθείς. Δεν θέλω, απλά δεν γίνεται. Δεν μπορώ να γίνω όπως ήμουν πριν. Η Μάρθα με μεταμόρφωσε και τώρα πια είμαι ένας άλλος. Κι εγώ δεν ήμουν τίποτα για σένα. Ούτε καν παλιά. Ήσουν. Αλλά αυτή μου άλλαξε τη ζωή. Και τώρα η ζωή μου έκλεισε. Την αγαπάς τόσο πολύ, ε? Ναι. Και ξέρω πως θέλω αυτήν ή τίποτα. Και πρέπει να έρθουμε μέχρι την Ιταλία για να μου το πεις. Εδώ το κατάλαβα. Η Μάρθα έχει ζήσει. Η Βενετία ήταν η αγαπημένη της πόλη. Πού είσαι, ρε φίλε, και σε ψάχνω? Στη Βενετία είμαι για δουλειά. Είναι μαζί μου και η Νέλη. Δεν πιστεύω να ξαναφτιάξατε. Όχι, αν και θα μπορούσα. Λοιπόν, μην κάνεις τίποτα, μ' ακούς? Έχω μάθει φοβερά πράγματα, αλλά πρέπει να στα πω από κοντά. Πότε γυρίζεις? Γι' αυτό σε πήρα. Σε τρεις μέρες κανονικά, αλλά δεν αντέχω. Πάρε τηλέφωνο και πες ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικοδομή. Θα τα πεις όντως εγώ σε ίδια. Εντάξει. Μάρκο, το κινητό σου χτυπάει συνέχεια. Λοιπόν, ακούς πώς είναι εσύ. Ναι. Τον κύριο Αλεξάκη, παρακαλώ. Δεν μπορώ να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή. Ναι, πότε μπορώ να τον βρω, γιατί πρόκειται για το συγκρότημα που φτιάχνει στην Κηφισίας. Έγινε ένα λάθος και τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Μόνο ο Μάρκος μπορεί να βοηθήσει. Μισό λεπτό. Είναι επίγον, λέει. Ναι. Άρα, τι έγινε? Έγινε ότι πρέπει να τα μαζέψεις και να έρθεις πίσω στην Αθήνα. Σοβαρά λογής. Πώς έγινε αυτό? Και πού να ακούσεις ακόμα τι έχω να σου πω. Θα πέσεις ξερός. Αλλά τα φιλάω για όταν έρθεις. Ήταν να φύγω μεθαύριο, αλλά αφού δεν γίνεται αλλιώς, θα έρθω αμέσως, θα πάρω την επόμενη πτήση. Για χαρά.
Είναι πολύ όμορφη. Είναι φτιαγμένη στο χέρι. Η Βενετία είναι γεμάτη από αυτές. Και είσαστε εκεί με την Έλλη. Τα ξαναφτιάξατε? Όχι, αυτή η πόλη με έκανε να καταλάβω πως δεν μπορώ να ξαναγυρίσω σε αυτή τη γυναίκα. Εγώ αγαπάω τη Μάρθα. Ωραία. Δεν θα το έλεγα. Η Μάρθα έφυγε. Δεν θέλει να είμαστε μαζί. Δεν θέλει? Όχι, μου το είπε ξεκάθαρα. Η σχέση μας της είναι βάρος. Δηλαδή χωρίσατε? Δεν μπορεί, δεν το χωράει ο νους μου. Το χωράει, δεν το χωράει, χωρίσαμε το. Το κατάλαβες τι συζητάμε τόση ώρα? Έχεις καταλάβει τι συζητάμε? Τότε, γιατί εγώ νόμιζα το αντίθετο? Είναι δυνατόν να έχω κάνει τέτοιο λάθος? Είναι δυνατόν? Η περίφημη διαίσθησή σου γέλασε. Ή μπορεί να μην είχες καν διαίσθηση. Έχεις σκεφτεί που μπορεί να ονειρεύεσαι? Ότι μπορεί να ονειρεύεσαι, το έχεις σκεφτεί ποτέ? Θέλεις να πεις ότι είμαι μια ξεμορραμένη? Αυτό πιστεύεις για μένα? Δεν εννοούσα αυτό, μάλλον. Αλλά είσαι εύπιστη. Είσαι εύπιστη και τα βλέπεις όλα καλά. Και τη Μάρθα καλή την έβλεπες, αλλά δεν ήταν. Τι να κάνουμε τώρα? Τότε ξέχασα την παιδί μου. Αφού δεν άξιζε, άστη να πάει στο καλό. Κι εγώ μπορεί να είμαι πράγματι μια ξεμορραμένη. Έλα. Ναι, καλώς όρισες. Καλώς ήταν. Σε πόση ώρα θα σας πει, πρέπει να είσαι εδώ? Δεν ξέρω. Σε μισή ωρίτσα. Εντάξει, περίμενε με. Α, βάλε και κανένα ουίσκι, θα σου χρειαστεί. Γεια σου, αδερφούλα. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα κρυφά και σε περίμενα. Έχω ανάγκη από λεφτά. Λεφτά δεν έχει. Αρκετά μου φαγες. Κι όμως, έχω να σου πουλήσω κάτι πολύ καλό. Άκου, μικρή. Δεν είμαι τράπεζα και δεν αγοράζω κλοπημαία. Πρόκειται για μια πληροφορία. Είμαι πληρώνεις ή λέω στον Μάρκο τα πάντα για την αρρώστια σου. Ποια αρρώστια μου? Το παραμύθι που το στήσες με την κόμενα του μπαμπά. Ποιος το είπε? Μόνη μου το βρήκα. Μαζί με τις τομογραφίες. Άκου σκλήρινση κατά πλάκας. Καλά, μαλάκα μου, φανταστική ιδέα. Αλήθεια, ποια τη σκέφτηκε? Εσύ ή αυτή? Κόφτο. Και μην τυχόν για να κατέψει τον Μάρκο. Θα το πω. Θα του το πω. Και αυτός είναι έξυπνος και θα το ψάξει. Θα του πω ότι έβλεπες και την Παλαιολόγου. Και τότε θα σε συγχαθεί για όλη του τη ζωή. Εκτός και αν μου δώσει 500.000. Τι είναι ένα 500 για σένα, Τόσα λεφτά βγάζει από το επιπλάδικο. Φτάνα! Είσαι μια σκύλα, ρε, και σε μισό! Σε μισό, ρε! Και από πάνω μου! Να με κρύψει! Να με πει! Μα σου είναι ηλίδιο! Είμαι κόρια! Φύγε! Φύγε! Τρελαθήκατε! Μαμά, αυτή πήγε να με πνίξει! Ναι, θα σε πνίξω, ρε! Που θες να μου κάνεις και εκβιασμό? Μα τι έγινε? Απλώς, της είπα να μην λέει ψέματα στον Μάρκο. Του κάνει την άρρωστη. Και τη βοηθάει και η κόμενα του μπαμπά. Δηλαδή? Τι θα μου δώσει για να σου πω λεπτομέρειες? Άκου, μικρή. Εσύ θα διαλέξεις αν θα μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης ή θα καλέσω την αστυνομία να σε κλείσει μέσα. Όσο για τα υπόλοιπα, ακούω. Μα καλά, συγγνώμη. Εσείς πώς γνωριστήκατε? Από σύμπτωση. Αλλά μπορεί και να ήταν μοιραίο. Εσύ δεν έλεγες ότι οι συμπτώσεις δεν είναι συμπτωματικές? Όχι, δεν το έλεγα εγώ. Η Μάρθα το έλεγε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι αλλιώς δεν ξέρω ποιαν πρέπει να την πιστεύω. Την Έλλη δεν πρέπει να πιστεύεις. Έστησε παιχνίδι και στους δυο σας. Έτσι είναι. Έκανε την άρρωστη για να σας δημιουργήσει ενοχές. Έκανε, τι έκανε την άρρωστη? Τι ήταν άρρωστη, ήταν τις εξετάσεις.
Όχι, οι εξετάσεις ήταν στημένες. Το ίδιο και η επίσκεψη στην κλινική. Και το χειρότερο είναι αυτό που έκανε στη Μάρθα. Συγγνώμη, τι έκανε? Τη γνώριζα από καιρό. Πήγαινε στο κέντρο αυτογνωσίας και της έκανε την πελάτησα. Προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να σας χαλάσει τη σχέση. Έλσα Βρετού. Με κοιτάζετε παράξενα. Φαίνεται ότι το όνομά μου σας είναι γνωστό. Ίσως τόσος κόσμος περνάει από εδώ. Ναι, βέβαια. Άλλωστε είναι ασθενή σας η κόρη μου. Και από ό,τι γράφει εδώ είναι πολύ σοβαρά. Σκλήρινση κατά πλάκας. Έτσι λέει η διάγνωση που κάνατε με την υπογραφή σας. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια διάγνωση είναι σοβαρή. Γι' αυτό θέλω μια δεύτερη γνώμη. Δηλαδή? Θα υποβάλω τα χαρτιά στη διεύθυνση της κλινικής και θα ζητήσω επιβεβαίωση. Θέλω να μάθω ποιος έκανε στην κόρη μου αυτές τις τομογραφίες. Γιατί η Νέλη είναι μια χαρά. Και το ξέρουμε και οι δυο μας. Δεν καταλαβαίνω το ύφος σας. Τι ακριβώς θέλετε από μένα? Να αφήσεις ήσυχο τον άντρα μου και την οικογένειά μου. Αλλιώς δεν θα χάσεις μόνο τη δουλειά σου εδώ, αλλά και την άδεια του γιατρού. Θα βγω στη τηλεόραση και θα σας κάνω όλους ρεζίλοι. Και εσένα και την κλινική. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Άλλωστε δεν φταίω εγώ. Η Νέλη μου ζήτησε να στήσουμε αυτή την ιστορία. Τον έφερε εδώ και μου ζήτησε να πω ψέματα, ότι είναι άρρωστο και μάλιστα βαριά. Η Νέλη το έκανε για να την λυπηθεί. Ένας λόγος παραπάνω για τη μήνυση που θα σας κάνω. Εκτός κι αν φύγεις από τη ζωή μας. Πρέπει να επικοινωνήσω με τη Μάρθα οπωσδήποτε. Θέλω να την ενημερώσω για κάτι πολύ σοβαρό. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Ναι. Ναι, είμαι η Σοφία. Μόλις διάβασα το σημείωμά σας. Σοφία, πρέπει να βρω τη Μάρθα. Η Νέλη της έχει πει ένα ψέμα και πρέπει να το μάθει, αλλά το κινητό της το έχει κλειστό. Είναι στο σπίτι μου, στη Ραφίνα. Εάν θέλετε, σημειώστε τη διεύθυνση. Σ' ακούω. Κύριε μου. Αν έβαλες πετρούλες γύρω-γύρω θα έρθει η θάλασσα και θα στο χαλάσει. Ήρθα να δω τη μαμά, να της κάνω έκπληξη. Είναι εκεί. Θα σε δω σε λίγο.
ξέρω γιατί αγαπάς τη θάλασσα. Γιατί σου δίνει την ψευδέστηση της φυγής. Αλλά εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να φύγεις πια. Η Νέλη μας είπε ψέματα. Δεν είναι άρρωστη. Λες αλήθεια? Θέλω να μιλήσουμε. Κάτσε, ό,τι είχαμε να πούμε εμείς οι δύο το είπαμε. Όχι ακριβώς. Έχω κάτι για σένα. Τι είναι αυτό? Η πρόταση του δικηγόρου μου για τη μοιρασιά της περιουσίας μας. Της περιουσίας μου θες να πεις? Κάνεις λάθος. Ανοίγει και στους δυο. Αφού την αποκτήσαμε στη διάρκεια του γάμου και μάλιστα με τη βοήθεια του πατέρα μου. Αχα. Και πώς σκοπεύεις να τα αποδείξεις αυτό? Με τη μαρτυρία συγγενών και φίλων. Και ποιος δικαστής νομίζεις ότι θα τους πιστέψει? Ο ίδιος που θα κλείσει μέσα τη γιατρό που έδωσε ψεύτικη διάγνωση στην κόρη σου. Τι λες? Αυτό που άκουσες. Ξέρεις, σκοπεύω να κάνω μήνυση στην κλινική. Θα δεις την αγαπημένη σου στις ειδήσεις. Και που ξέρεις, μπορεί να περιλάβουν και σένα μαζί. Στοφ. Τι είναι αυτά που λες? Βρήκα το φάκελο με τις τομογραφίες. Τον έδειξα και στην αγαπημένη σου. Πώς τόλμησες? Και εσύ πώς τόλμησες να τη γνωρίσεις την Έλλη, ε? Πώς τις άφησες να κάνουν μια τέτοια πάτη? Δεν λυπάμαι που χωρίζουμε. Λυπάμαι που σε παντρεύτηκα. Και έκανα μαζί σου παιδιά. Έτοιμο και το φαΐ. Θα φάμε. Βέβαια, δεν βλέπεις. Έπλυνες τα χέρια σου? Ναι. Ο Μάρκος που είναι? Βγήκε έξω. Έξω? Τέτοια ώρα τι κάνει? Ψάχνα. Έψαχνα να βρω λουλούδια. Δεν υπάρχει ανθοπολείο εδώ κοντά, υπάρχει όμως ένα καταπληκτικό οικόπεδο που είναι γεμάτο από αυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφα, σε ευχαριστώ. Δεν τα βράγει εσένα, γιατί δεν σπίγει από εδώ τώρα. Ορίστε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Θα ήθελα να σου ζητήσω το χέρι της μαμάς σου. Δηλαδή θέλετε να την παντρευτείτε? Και φυσικά αυτό θα γίνει αν το θέλεις κι εσύ. Το θέλεις? Και όταν την παντρευτείτε θα μείνουμε και οι τρεις μαζί. Και σου υπόσχομαι να περνάμε υπέροχα. Και θα είσαι σαν μπαμπάς μου? Θα είμαι σαν μπαμπάς σου. Εσύ βέβαια έχεις ένα μπαμπά, αλλά φιλοδοξώ να γίνω δεύτερος. Πώς σου φαίνεται? Το θέλω πολύ. Εμένα βέβαια δεν με ρωτάει κανείς. Γιατί να σε ρωτήσουμε? Η κόρη σου είναι πιο λογική από σένα. Ναι. Θα πρέπει όμως να της χαρίσετε και ένα δαχτυλίδι, όπως κάνεις στο σινεμά. Έχεις δίκιο, δαχτυλίδι. Όπως στο σινεμά. Για να κάνουμε ένα μαγικό. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Πώς φαίνεται? Ουάου, wow, τέλειο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να φορέσεις. Είσαι απίστευτος, ε. Και τώρα έχω την εντύπωση πως η Αλεξάνδρα θα ήθελα να σε φιλήσω. Όπως κάνουν στο σινεμά. Νέλη. Νέλη. Νέλη, μ' ακούς? Τι? Σε ψάχνει η γραμματέα σου. Σου τηλεφωνεί, λέει, από το πρωί. Το έχω βγάλει από την πρίζα. Κακός. Ντύσου και τρέχα στο γραφείο σου. Έχει έρθει ο αντιπρόσωπος από τη Γαλλία. Λίνα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Είμαι σε πανικό. Δεν μπορώ, έχω δουλειά, φεύγω. Φεύγεις? Και πού πας? Τα παρατάω. Δεν θα μείνω άλλο στη δουλειά. Τι? Και πότε το αποφάσισες αυτό? Αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Κοίτα, Νέλη, εγώ αυτή τη δουλειά την έβλεπα αλλιώς. Ήμουν φίλη σου και ήθελα να είμαι μαζί σου. Αλλά τώρα η φιλία μας χάλασε. Εσύ σταμάτησες να είσαι φίλη μου, όχι εγώ. Δεν μπορώ να είμαι φίλη σου. Οι φίλοι έχουν κοινή ματιά στη ζωή, κοινές απόψεις.
και οι δικές μας διαφέρουν. Μπα, σοβαρά? Ναι. Δεν εγκρίνω αυτά που κάνεις. Και από τη στιγμή που δεν τα εγκρίνω, δεν μπορώ να σε ενθαρρύνω όπως ζητάς. Τι δεν εγκρίνεις δηλαδή, δεν κατάλαβα, για πες μου. Τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε στον Μάρκο και σε αυτή τη γυναίκα. Ο Μάρκος είναι δικός μου και αυτή η γυναίκα μου χάλασε τη ζωή, το καταλαβαίνεις? Τι θες να κάνω δηλαδή? Πάντως όχι αυτά που έκανες. Δεν το πιστεύω. Είσαι με το μέρος τους? Πάντως δεν είμαι με το δικό σου. Και να σου πω, είπες τίποτα σε αυτό το βλάκα το μηχανολόγο? Τι να του πω? Ξέρεις πολύ καλά τι να του πεις. Γιατί δίθεν αρρώστια. Ναι. Δεν μπορούσα να σε αφήσω να καταστρέψεις τη ζωή του Μάρκου, αλλά ούτε και τη δική σου. Όλα αυτά που κάνεις δεν σε βοηθούν σε τίποτα. Είσαι πολύ μαλακισμένο. Και εσύ έλεγες πως είσαι φίλη μου. Κάποιος και εσένα δεν μπορεί να έχει φίλους. Και με τη γνώμη μου χρειάζεσαι ψυχίατρο. Τι σημαίνει? Ήρθα να σας υποβάλω την παρέτησή μου. Παρέτηση? Από την εταιρεία. Δεν μπορώ να συνεργάζομαι πια μαζί σας. Δεν το ξέρω ότι είχες παράπονα από τη δουλειά. Δεν έχω κανένα παράπονα από τη δουλειά. Αυτό τι, πού είναι το πρόβλημα? Στην προσωπική μας σχέση. Και φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν έπρεπε να μπλέξω με την κόρη σας. Ήταν σίγουρο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα δημιουργούσε προβλήματα. Και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα? Αν έμενα μαζί της. Το ξέρω, αλλά δεν έμενα. Και τότε η Νίλη άρχισε να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να με πιέσει. Και το ίδιο βέβαια κάνατε κι εσείς. Εγώ? Μην το αρνείστε. Ξέρω τι γινόταν πίσω από την πλάτη μου. Αλλά δεν σας κρατάω κακία. Ξέρω πως η Νίλη σας πίεσε και σας πάρα πολύ. Αλλά τώρα το παιχνίδι τελείωσε. Μια στιγμή. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να φύγεις? Ναι. Στο τέλος του μήνα παντρεύομαι. Αν μείνω, αυτό θα είναι δύσκολο. Για όλους μας. Ευτυχώς που σε πρόλαβα. Θέλω να σου μιλήσω. Φύγε μπροστά μου. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μάρκο, σε παρακαλώ, πρέπει να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Δεν έχω καιρό για άλλα ψέματα. Δεν σου λέω ψέματα, είμαι άρρωστη στα αλήθεια. Και σε λένε Νάντια, σαν δεν τρέπεσαι. Δεν άντεχα να σε χάσω. Και πίστευες πως έτσι θα με κρατήσεις? Είσαι τρελή για δέσμη. Ναι, είμαι τρελή για σένα. Αλλά όλα αυτά τα κάνω γιατί σε αγαπάω. Κι εγώ σε συχαίνομαι. Σου αξίζει να αρρωστήσεις τα αλήθεια. Ναι, θα αρρωστήσω. Γιατί χωρίς εσένα δεν έχω ζωή, δεν έχω τίποτα. Ξέρεις κάτι? Δεκάρα δεν δίνω. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Είναι πρωτότυπο. Όχι, όχι, εγώ προτιμώ αυτό εδώ. Είναι πολύ λιτό. Θέλω όλα να είναι απλά σε αυτό το γάμο. Καλημέρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν έπρεπε να χτυπήσω το κουδούνι. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ναι, θα την ξέχασαν τα παιδιά που βγήκαν. Και εσύ ξέχασε εμένα, Ένα τηλεφώνημα περίμενα. Ναι, θα σου τηλεφωνούσα έτσι κι αλλιώς. Έχω να σου πω κάτι. Έλα μέσα. Βλέπω ξανά και σας να δουλεύεις, Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Η δουλειά μου είναι η μισή μου ζωή. Και η άλλη μισή? Είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Συγκαταλέγομαι και εγώ, φαντάζομαι, ανάμεσα σε αυτούς. Για μένα θα είσαι πάντα ο πατέρας της Αλεξάνδρας. Αλλά τίποτα άλλο. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα έρθεις μαζί μου στη Ρώμη. Όχι. Το σκέφτηκα και θα ήταν λάθος. Άλλωστε, παντρεύομαι. Μα εσύ μου είχες πει πως δεν ήθελες να τον παντρευτείς. Υπήρχε ένα εμπόδιο.
Αλλά τώρα δεν υπάρχει πια. Όμως ο γάμος μου δεν θα σε εμποδίσει να βλέπεις τη μικρή. Αυτή έτσι κι αλλιώς είναι και δική σου. Ναι, όμως θα με εμποδίσει να βλέπω εσένα. Πέτρο, όλα αυτά τα χρόνια δεν με έβλεπες. Εντάξει. Δεν σε έβλεπα, αλλά σε σκεφτόμουν όμως. Και τώρα θα μπορείς να με σκέφτεσαι. Όπως θα σε σκέφτομαι κι εγώ. Γιατί αγαπηθήκαμε. Και βοηθήσαμε ένας τον άλλο να προχωρήσει. Εδώ είναι τα δύο μεγάλα σαλόνια για τις δεξιώσεις. Δίπλα η βιβλιοθήκη και από κάτω το playroom. Φυσικά θα υπάρχει χώρος και για home cinema. Σας παρακαλώ, δεν με ενδιαφέρουν λεπτομέρειες. Μα είναι το σπίτι σας, δεν θέλετε να το δείτε? Αυτός ο όροφος προορίζεται για την οικογένεια. Κρεβατοκάμαρα για εσάς και το σύζυγο. Γυμναστήριο με σάουνα και υδρομασάζ. Και δίπλα το dressing room. Στην άλλη άκρη είναι τα δωμάτια των παιδιών. Είναι τρία, αλλά υπάρχει πρόβλεψη και για τέταρτο. Ο πατέρας σας μου είχε πει πως θέλετε πολλά παιδιά. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Τι πάθατε, είστε καλά? Τίποτα, απλώς ξέρω πως δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Μα γιατί το λέτε αυτό? Το σπίτι θα γίνει ακριβώς όπως το είδατε στα σχέδια. Όπως το είχατε παραγγείλει εσείς η ίδια. Όταν το παρήγγειλα ήμουν αλλιώς, απλώς τώρα όλο αυτό μου προκαλεί μια θλίψη. Σας φαίνεται έτσι επειδή είναι ακόμη για πει. Αλλά όταν τελειώσει θα σας αρέσει πολύ, είμαι σίγουρος. Άλλωστε δεν έχετε δει ακόμη το καλύτερο σημείο του σπιτιού. Ελάτε μαζί μου. Αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο του σπιτιού. Λόγω της θέας. Μπορεί κάλλιστα να γίνει ένα καθιστικό. Τα βράδια θα κάθεστε με τον άντρα σας και θα κοιτάτε τα αστέρια. Δεσποινή Βερετού, προσέξτε. Παραλίγο να σκοτωθείτε. Ναι. Παραλίγο. Ελάτε, πάμε προς τα μέσα καλύτερα. Λοιπόν, Μάγκη, εγώ τι κάνω. Έρχεσαι, έτσι κερμένο. Ράνια, τι κάνεις εσύ εδώ? Σε ψάχνεις, περίμενα στο σπίτι, αλλά δεν ήρθες. Μην πεις ότι σου ήλυψα. Θέλω τίποτα χάπια, αλλά όχι σαν τα χθεσινά, κάτι διαφορετικό. Καλά, μαλάκα, με κούμπανε. Ας το πληρώσω. Οκ. Λοιπόν, τώρα μπήκε στο νόημα. Εσύ έλεγες όμως ότι δεν έχεις ανάγκη από τέτοια. Έχω ανάγκη από κάτι που να με κάνει να ξεχάσω. Να ξεχάσω ποια είμαι, να ξεχάσω τι κάνω. Θα μου τα δώσεις? Όπα ρε, όπα. Δεν είμαι μαγαζί, δεν τα κουβαλάω και πάνω. Έλα ρε, συσκετεύω. Θα έχω ανάγκη, δεν μπορώ να μείνω έτσι. Οκ. Πόσα λεπτά έχεις πάνω? Πολλά, ωστόσο και σένα. Λοιπόν, θα σε πάω κάπου που θα βρεις ότι γουστάρεις. Απόψε θα τα ξεχάσεις όλα. Έλα Παντελή, φεύγω, πάω στην Αρχιεπισκοπή για τις άδειες. Αρχίστε με τα μηνύα και έρχομαι. Έλα, για χαρά. Εδώ. Σε περίμενα. Επιτέλους δεν βαρέθηκες πια? Ήθελα να σε δω λίγο. Να μείνω λίγο κοντά σου. Δεν βαρέθηκες με τίποτα, είσαι τόσο άρρωστη. Αν ο έρωτας είναι αρρώστια, ναι είναι. Ακόμα και όταν σου έλεγα ψέματα, σου έλεγα την αλήθεια. Μπορεί να μην έχω τίποτα στο σώμα μου, αλλά η ψυχή μου
Είναι άδεια χωρίς εσένα. Τότε να πας σε ένα γιατρό. Αληθινό αυτή τη φορά. Αλλά εγώ δεν θα να σε ξαναδώ. Σε συχαίνομαι, το καταλαβαίνεις. Τα λες αυτά γιατί είσαι θυμωμένος, γιατί νομίζεις πως την αγαπάς. Σε έχει μαγέψει με τα λόγια της. Είναι το πιο σημαντικό πλάσμα που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό το έλεγες κάποτε και για μένα. Δεν είναι το ίδιο. Αυτή την παντρεύομαι. Λες ψέματα. Αλήθεια λέω. Την παντρεύομαι στο τέλος του μήνα. Για τις άδειες πήγαινα. Κάνεις εδώ. Ήθελα να σε δω. Για τελευταία φορά. Να δω τη γυναίκα που μου έκλεψε τη ζωή. Ξέρεις ότι δεν σου έκλεψα τίποτα. Κι όμως, αν δεν ήσουν εσύ τώρα θα τον είχα κοντά μου. Θα είχαμε κάνει οικογένεια. Δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Αυτή η σχέση δεν πήγαινε και το ξέρεις. Κάνεις λάθος. Ο Μάρκος και εγώ τα είχαμε βρει. Πριν εμφανιστείς εσύ ήμασταν έτοιμοι να παντρευτούμε και... και τώρα παντρεύεται εσένα. Όλα αυτά που είχα ονειρευτεί τώρα τα είσαι εσύ και μου λες πως δεν με έχεις κλέψει. Νελή. Νελή, όλα αυτά δεν ήταν σίγουρα. Απλώς τα επιθυμούσες. Αλλά δεν γίνεται να επιθυμούμε ερήμην του άλλου. Όχι, δεν ήταν αυτός που τα αποφάσισε, αλλά εσύ. Εσύ γιατί είσαι αρπακτικό. Είσαι πολύ ταραγμένη, δεν ξέρεις τι λες. Είσαι και ψεύτρα. Λες ψέματα και το παίζεις καλή και... και στην πραγματικότητα δεν σέβεσαι τίποτα. Ούτε καν την υπόσχεση που μου είχες δώσει. Την υπόσχεση την έδωσα γιατί πίστευα πως είσαι άρρωστη. Και τώρα... τώρα είμαι μια χαρά, ε. Λοιπόν, η ζωή μου τελείωσε. Και σήμερα ήρθα εδώ για να σε αποχαιρετήσω. Τι είναι αυτά που λες? Σου λέω την αλήθεια. Θέλω να πεθάνω. Και θα πεθάνω σε λίγο. Αντίο. Σου εύχομαι κάποτε να... να πονέσεις όσο πόνεσα κι εγώ. Νέλη! Άστη, αποκλείεται, θα κάνει καμιά τρέλα. Νέλη! Ψυχολόγος ή εις ενοχές. Αλλά κι αν δεν έχεις τα αποκτήσεις, θα σε κάνω να με θυμάσαι για όλους τη ζωή. Λες βλακίες! Δεν πρόκειται να πεθάνεις. Δεν αξίζει να πεθάνεις για έναν άντρα. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Δεν το κάνω για αυτόν, αλλά για όλα αυτά που ήθελα να κάνω μαζί του. Για όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου και δεν έγιναν ποτέ. Ακόμα και αυτό το σπίτι. Το σπίτι. Ναι, το σπίτι. Θες να το δεις, έλα. Έλα να δεις τι μου κλέψες. Είναι ωραίο. Πάμε. Να, εδώ είναι η ζωή που θα ζούσα. Εδώ είναι το σαλόνι. Θα κάναμε πάρτι με πολλούς φίλους. Νέλη, Νέλη! Θα κάναμε και πολλά παιδιά, το ξέρεις, ε? Έλα, δεν ξέρω να το πάρει των παιδιών. Να τα, εδώ είναι πολλά υπνοδωμάτια. Θα
κάναμε τρία παιδιά. Μπορεί και τέσσερα. Ναι, έλα μαζί μου, σε παρακαλώ. Όλο αυτό σου κάνει κακό. Όχι, εσύ. Εσύ αποφάσισε να με ακολουθήσει και εσύ θα μείνει μέχρι το τέλο, ε. Ποιο τέλο? Πολύ καλά, ποιο είναι το τέλο, έλα μαζί μου. Ναι. Και εδώ φαίνεται όλη η Αθήνα. Όλα αυτά τα σπίτια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν και λένε συνέχεια ψέματα στον εαυτό τους. Λοιπόν, εγώ αυτή τη ζωή σας τη χαρίζω. Σταμάτα! Σταμάτα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν έμεινε μαζί σου ο Μάρκος. Γιατί δεν σέβησε τον εαυτό σου ούτε το σοδά. Είναι λίγα σαν ένα τίποτα. Και το τίποτα δεν το αγαπάει κανείς. Αλλά εγώ ξέρω ότι δεν είσαι έτσι. Είσαι ένα πλάσμα γεμάτο χαρίσματα. Θα μπορούσες να δώσεις στους άλλους αγάπη, χαρά. Εσύ όμως αντί να τα δώσεις αυτά τα ζητιανεύεις. Στολμάς! Ζητιανεύεις γιατί πιστεύεις ότι μέσα σου είσαι φτωχή. Αλλά εσύ είσαι πλούσια. Είσαι γεμάτη ζωή. Αυτή τη ζωή που θέλεις να την πετάξεις για ένα πείσμα. Γιατί θέλω τέτοια ζωή. Τότε κάνει την καλύτερη. Έλα. Έλα. Ο θάνατος έτσι κι αλλιώς είναι μπροστά σου. Αλλά η ζωή είναι ένα δώρο. Και αξίζει με όλα της τα βάσανα. Όχι, δεν τη θέλω τέτοια ζωή. Πέσανε από πάνω! Παραθεώ. Είναι ζωντανή ακόμα. Ναι. Του κύριου Βρετού. Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά είναι ανάγκη να μιλήσω στον ίδιο. Είναι στο μπάνιο. Τι τον θέλετε, είναι η γυναίκα του. Η κόρη σας έπαθε ένα ατύχημα. Τι. Έπεσε από την ταράτσα της οικοδομής που χτίζει. Είναι ζωντανή. Είναι ανέστητη, αλλά αναπνέει. Ήταν μαζί με μια άλλη γυναίκα. Τώρα της παίρνει το νοσοκομιακό. Θα της πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ. Ποιος ήταν? Η Νέλη. Χτύπησε άσχημα. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Λέγεται. Ποιο είναι, παρακαλώ. Πήρατε το κέντρο αυτογνωσίας της κυρίας Παλαιολόγου. Σας τηλεφωνώ από το νοσοκομείο. Η κυρία Παλαιολόγου είχε ένα ατύχημα. Χτύπησε με το αυτοκίνητο. Όχι, έπεσε από μία οικοδομή. Μέτρα, Παντελή, μας τρελάνε αυτές. Η 11. 17:30. Όπως το είπαμε την πρώτη φορά. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Κύριε Μάρκο, είμαι η Σοφία, συγγνώμη αν σας ενοχλώ. Έλα, Σοφία, μου σ' ακούω, τι κάνεις? Η Μάρθα. Έπαθε ένα ατύχημα, έπεσε από μια οικοδομή. Την έχω στο νοσοκομείο. Μιλάς σοβαρά? Ναι, μου είπαν ότι κινδυνεύει. Ήρθα για την κυρία Παλαιολόγου. Μου τηλεφώνησαν πως είχε ένα ατύχημα. Είστε συγγενείς? Είμαι άνδρας της. Πώς είναι? Είναι σοβαρά. Αυτή τη στιγμή την έχουμε στο χειρουργείο. Το ίδιο και τη φίλη της. Τη φίλη της? Ποια φίλη της? Εσύ τι θες να κάνεις εδώ? Να θαυμάσεις το έργο σου. Πώς φαίνεται το κατόρθωμά σου, καμαρώνεις? Ποιο κατόρθωμα, τι έκανα? Κατέστρεψες την κόρη μου. Αυτή τη στιγμή είναι στο χειρουργείο και χαροπαλεύει. Τι καταλαβαίνω, εγώ ήρθα εδώ για τη Μάρθα. Για τη Μάρθα, βεβαίως για τη Μάρθα. Αυτό είπε να ενδιαφερθείς για τη ζωή της Νέλης. Της Νέλης? Ήταν και η Νέλη μαζί της. Ήταν μαζί της η Νέλη? Ναι, μαζί της. Ένας τρόφος ξέρει γιατί συναντήθηκαν. Προφανώς για να μιλήσουν για εσένα. Για το μεγάλο εραστή. Σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε? Αυτά που ακούς. Αν πάθει κάτι η κόρη μου, κοίταξε να βρεις μέρος να κρυφτείς. Την έφαγες. Την Νέλη την έφαγε το πείσμα της. Και το μίσος της για τη Μάρθα. Ίσως αυτή την έσπρωξε από εκεί πάνω. Αλήθεια.
Έπρεπε να σύγχρονο σκοτώσει από τη φόρμα. Σταματήστε! Σταματήστε! Μα τι κάνετε, τρελαθήκατε. Εδώ είναι νοσοκομείο. Παρακαλώ να σέβεστε το χώρο που βρίσκεστε. Αλλιώς θα πάτε έξω. Σαν να κοιμάται. Τι είπαν οι γιατροί? Έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Και να σκεφτεί σήμερα ότι πήγα για τις άδειες. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να μπω στη ζωή της. Μην το λέτε. Εγώ φταίω και για τις δύο. Αν δεν ήμουν εγώ δεν θα είχε γίνει τίποτα. Και η Μάρθα τώρα θα ήταν καλά. Τώρα θα γίνει καλά. Είμαι σίγουρη. Η Μάρθα έχει μεγάλη δύναμη. Πατέρα. Μάρθα. Τι θέλεις εδώ? Ήρθα να βοηθήσω. Φτάσου αυτή την ώρα. Πού βρίσκομαι? Στο νοσοκομείο. Είχες ένα ατύχημα. Χτύπησα πολύ. Ναι. Την παράξενο. Δεν πονάω καθόλου. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Είναι σαν να μην νιώθω το σώμα μου. Δεν χρειάζεται να κουνηθείς. Συγκεντρώσου στις σκέψεις που θα σκοθείς. Είσαι καλύτερα τώρα? Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να σε βοηθήσω. Ρανιά. Συγγνώμη. Είδα την Έλλη στη Σιβήση, είναι σοβαρά. Ναι, δεν έχουμε συνεντατική. Δηλαδή, μπορεί και να πεθάνει. Πρέπει να της εξηγήσω κάποια πράγματα. Έλα εδώ, μωρό μου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι σε κόμμα. Μα πώς έγινε? Χθες το βράδυ ήμασταν μαζί. Ήσασταν μαζί? Ναι. Την είχα πάρει μαζί μου και κάποια στιγμή εκείνη έφυγε. Δεν έπρεπε να την αφήσω να φύγει. Έλα, δεν έχει καμία σημασία τώρα. Για μένα έχει. Σε παρακαλώ, θέλω αντί το πήγαινε με κοντά της. Πήγαινε με κοντά. Η καρδιά της πέφτει συνεχώς. Το βλέπω. Πότε της έκανες καρδιοτονωτική? Πριν από μία ώρα. Κάνεις άλλη μία. Και βάλε στο νερό μία μπουλά ατροπίνης. Αυτή από ό,τι βλέπω μένει στάσιμη. Ναι, είναι παράξενο. Ο οργανισμός της δεν αντιδρά. Ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω. Είναι εδώ κάποιος συγγενής της κυρίας Παλαιολόγου? Ναι, εγώ. Έχω άσχημη νέα. Η καρδιά της είναι πολύ αδύναμη. Φοβάμαι πως πρέπει να περιμένετε το χειρότερο. Λυπάμαι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Είναι καλύτερη
παιδί ακόμα κοιμάται. Αλεξάνδρα, η μαμά σου είναι χειρότερα από ό,τι νομίζαν. Αλλά εσύ είσαι δυνατό, κορίτσι. Μα εγώ όλο το βράδυ έκανα προσευχή και παρακαλούσα τον Θεό να μου την αφήσει. Ξέρεις, καμιά φορά ο Θεός δεν μας κάνει όλα τα χατήρια. Αυτό θέλω να μου το κάνει. Αν μου πάρει τη μαμά μου θα είναι κακός. Και εγώ δεν θα τον πιστεύω. Μάρθα. Πρέπει να φύγουμε. Είσαι έτοιμη. Είμαι. Γιατί βρήκα αυτό που έψαχνα. Βρήκα τον τρόπο να κρατήσω τον λόγο μου σε εκείνους που αγαπώ. Θα φύγω, αλλά θα είμαι συνέχεια κοντά τους. Και θα τους δίνω την αγάπη μου όπως πρώτα. Πώς? Θα μείνω μέσα από αυτήν. Είναι νέα, δυνατή. Πρέπει να ζήσει, αλλά δεν έχει ένα λόγο, ένα κίνητρο. Θα της το δώσω εγώ. Μου είπε ότι της έκλεψα τη ζωή. Τώρα της τη δίνω πίσω. Έτσι τίποτα δεν θα χαθεί. Ούτε η ζωή της, ούτε η αγάπη μου γι' αυτό. Ο Μάρκος και η Αλεξάνδρα. Τι ωραία εικόνα από τους δυο τους. Αντίο, Αλεξάνδρα. Θα προσέχεις. Και να ζήσεις μια γεμάτη ζωή. Μαμά, μαμά. Μαμά μου. Πώς, έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαμε να την επαναφέρουμε, αλλά η καρδιά της ήταν πολύ αδύναμη. Και πάλι λυπάμαι.
σας είπε ο γιατρός? Έπαθε κάτι η μαμά μου. Αλεξάνδρα, πρέπει να φανείς δυνατή. Η μαμά σου, η μαμά σου έφυγε. Έφυγε? Δηλαδή πέθανε? Το ξέρα. Το κατάλαβα όταν είχα και εκείνο το όνειρο με τον παππού. Τώρα πια θα είναι μαζί του. Και εγώ τι θα κάνω? Μου είπε πως δεν θα μ' αφήνε ποτέ, αλλά είπε ψέματα. Η μαμά σου δεν έλεγε ποτέ ψέματα. Αφού σου το είπε, θα είναι για πάντα μαζί σου. Και θα σε προσέχει από τον ουρανό. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Δεν το πιστεύω. Η μαμά σου αγαπούσε πολύ. Και δεν θα με ξεχάσει? Όχι βέβαια. Όποιος αγαπάει έτσι δεν ξεχνάει. Ναι. Έλα, μ' ακούς? Είναι Έλλη. Συνέρχεται. Έγινε κάτι και η καρδιά της άρχισε να χτυπάει φυσιολογικά. Δηλαδή... Θα ζήσει? Δεν ξέρω, έτσι φαίνεται. Ο γιατρός πάντως μου έδωσε πολλές ελπίδες. Είναι κάτι, λέει, σαν θαύμα. Μα είναι θαύμα. Παρακάλεσα το Θεό τόσες φορές γι' αυτό. Έρχομαι από εκεί. Θέλω να είμαι κοντά της. Σε περιμένω. Ποιος ήτανε? Ο πατέρας σου? Η Νέλη συνέρχεται? Αλήθεια? Ναι, ναι, είμαστε τυχεροί. Η αδερφή σου θα ζήσει. Θα ζήσει, θα ζήσει. Ώστε αυτό ήταν. Εδώ τελείωσαν όλα. Αυτό το για πάντα που μου υποσχέθηκες τελείωσε εδώ. Ψεύτρα. Θέλω να δω τον Μάρκο. Τι να τον κάνεις, αγάπη μου? Δεν φτάνουν όσα πέρασες για χάρη του. Θέλω να τον δω, να του μιλήσω. Θα μου τον φέρεις? Μα δεν ξέρω καν που είναι. Μαμά, σε παρακαλώ, βρες τον και πες τον να έρθει. Συνομιλήθηκα με το γραφείο. Σε λίγο θα έρθει να την πάρουν. Εντάξει, λίγο μας ειλικρινά. Να ζήσετε και να τη θυμάστε. Ευχαριστώ. Μάρκο, ευτυχώς νόμιζα ότι είχες φύγει. Έφυγα. Δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Έμαθα για την κυρία Παλαιολόγου. Λυπάμαι πολύ. Δεν το νομίζω.
Και δεν χρειάζεται να λέτε πράγματα που δεν πιστεύετε. Μια στιγμή. Δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις τι κάνει η Νέλη? Έμαθα πως σώθηκε. Ελπίζω τώρα να αλλάξει. Να το εκτιμήσει αυτό και να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Η Νέλη δεν ήταν κακιά. Ήταν χαμένη. Και σένα σ' αγαπούσε πολύ. Ακόμα σ' αγαπάει. Με παρακάλεσε να σε φωνάξω. Θέλει, λέει, να σε δει. Ναι, αλλά δεν θέλω να τη δω εγώ. Και από πώς μου λέτε εσείς κάτι τέτοιο. Το κάνω γιατί με παρακάλεσε πολύ. Γιατί σκέφτηκα πως θα ήταν μια ανθρώπινη πράξη. Κάποτε ήσασταν μαζί. Κυρία Μπρετού, μη συνεχίζετε. Η κόρη σας σώθηκε και από μια πλευρά χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά για μένα σαν να πέθανα. Και πέστε της να με αναζητήσει ποτέ ξανά. Πήγα να τη βρω. Είχα ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσα να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Ούτε καν να μιλήσω γι' αυτά. Και η Μάρθα με βοήθησε με υπομονή και αγάπη. Και με κάνει ικανή να εκφράζομαι. Να γελάω. Να κλαίω. Που να ξέρω ότι τόσο σύντομα θα κλαίρε γι' αυτή. Θα έπρεπε να εκφράσω τα συναισθήματα όλων μας για αυτό το χαμό. Όμως δεν λυπάμαι τόσο για μας που τη χάσαμε. Αλλά για εκείνους. Δεν θα έχουν πια την ευκαιρία να τη γνωρίσουν. Και να πάρουν από τη δύναμη που ήξερε να δίνει. Την αισιοδοξία. Και τη χαρά της ζωής. Μαμά, είσαι σίγουρη ότι ο Μάρκος δεν θέλει καθόλου να με δει? Ούτε για λίγο? Νέλη, ο άνθρωπος που είδα χτες δεν θέλει να σε ξαναδεί. Γι' αυτό πρέπει και εσύ να τον ξεχάσεις. Αυτό το πείσμα μας έφερε μεγάλες συμφορές. Δεν είναι πια πείσμα. Και ούτε θέλω να τον δω για να ξανά είμαστε μαζί. Αυτό δεν γίνεται, το ξέρω. Και τότε τι τον θέλεις? Ξέρω, απλώς επιθύμησα να τον δω. Θέλω να του πω και κάτι άλλο. Κάτι που έχει σχέση με την κόρη της Μάρθας. Και τι δουλειά έχεις εσύ με αυτήν? Έχω. Εγώ είμαι η αιτία που έχασε τη μητέρα της. Και θέλω να επανορθώσω. Κάνε μια τελευταία προσπάθεια με τον Μάρκο, σε παρακαλώ. Ναι. Γεια. Είμαι η μητέρα της Νέλης. Ξέρω ότι δεν χαίρεσαι που μου ακούς, αλλά... Αλλά εγώ θα σε ξαναπαρακαλέσω σαν μητέρα. Η Νέλη επιμένει να πάσω σε εκεί. Θέλει, λέει, να σου μιλήσει. Για να μου πει τι? Πόσο λυπάται που ζει ενώ η Μάρθα πέθανε? Μη γίνεσαι κακός. Στο κάτω-κάτω φταίς και εσύ για το ατύχημα. Εσύ έμπλεξες αυτές τις δύο. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ανώφελο να την ξαναδώ. Αυτή περιμένει να τα ξαναφτιάξουμε. Δεν το πιστεύει πια. Σήμερα μου μίλησε λογικά για πρώτη φορά. Τα ξέρω, αλλά μετά το ατύχημα η κόρη μου άλλαξε. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Αλλάζουν. Αλλά ο καθένας θέλει το χρόνο του. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη δεις. Μην ξεχνάς ότι κόντεψε να πεθάνει. Αλλά θα κάνεις αυτό.
αυτό που σου λέει η συνείδησή σου. Γεια. Ήρθες. Ήρθα γιατί μου το ζήτησε η μητέρα σου. Και γιατί νιώθω κάποιες ευθύνες. Αλλά μη φανταστείς τίποτα περισσότερο. Δεν φαντάζομαι τίποτα. Και το περιμένω από σένα να είμαστε πάλι μαζί. Τότε. Γιατί ήθελες να με δεις. Ήθελα να δω ξανά το πρόσωπό σου. Και να σου πω ότι λυπάμαι για ό,τι έγινε. Ειλικρινά λυπάμαι. Δεν το πιστεύω. Καταλαβαίνω. Πού να με πιστέψεις ύστερα από όσα έκανα. Πόσο θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Τα ίδια θα έκανες και πάλι. Θα προσπαθούσες να κάνεις το δικό σου. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Βλέπεις τώρα έμαθα να χάνω. Έχω χάσει τα πάντα. Έχασα αυτό που ήμουν, αυτά που ήθελα. Και πάνω απ' όλα έχασα εσένα. Εσύ όμως έζησες. Ναι, Μάρθα πέθανε. Το ξέρω. Θα ήταν πιο δίκαιο να είχα πεθάνει εγώ. Ήταν καλύτερη μου. Τι είναι αυτό, καινούργιο κόλπο. Προσπαθείς να με συγκινήσεις. Δεν προσπαθώ να σε συγκινήσω. Αλλά πίστεψέ με, δεν ήθελα να πάθει τίποτα. Εγώ στον εαυτό μου ήθελα να κάνω κακό. Λες ψέματα. Αλήθεια σου λέω. Ήθελα να πέσω στο κενό και εκείνη με άρπαξε από το χέρι. Πάψε. Πάψε, δεν μπορώ να σ' ακούω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγείς τίποτα. Για μένα δεν έχει σημασία τίποτα πια. Και τι σκοπεύεις να κάνεις. Δεν ξέρω, ίσως φύγω, ίσως μείνω. Πάντως εμείς είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε. Κάνω ό,τι θες. Εγώ δεν πρέπει να σου ζητήσω τίποτα πια. Τους ανθρώπους που αγαπάς πρέπει να τους αφήνεις ελεύθερους. Απλώς κοίτα μην αφαιθείς τον πόνο σου και ξεχάσεις τη ζωή. Δεν με ενδιαφέρει πια η ζωή μου. Μην το λες αυτό. Η ζωή είναι δώρο. Ακόμη και χωρίς αγάπη. Πάντα, αρκεί να μπορείς να τη νιώσεις και να είσαι ανοιχτός να τη δεχτείς από όπου και αν έρχεται. Πάντα υπάρχει αγάπη. Αρκεί να τη νιώθεις γύρω σου και να τη δέχεις από όπου και αν έρχεται. Ποιος το είπε αυτό? Ποιο? Αυτό που μόλις είπες, ποιος το είπε? Εγώ το είπα γιατί το πιστεύω. Είναι τα λόγια της. Κάποιος θα τα έχεις ακούσει, δεν μπορεί, και τα χρησιμοποιείς για να με ρίξεις. Είσαι άδικος. Και εσύ φρικτή, κλέβεις τα λόγια της. Τι είναι αυτά που λες? Αυτό το τι είναι. Ε? Άκουγες εσύ ποτέ αυτό το δίσκο? Τι είναι αυτή η καινούργια τακτική? Για μια στιγμή πήγα να πιστέψω ότι μετάνιωσες. Αλλά ήμουν ανόητος. Μην φύγεις, σε παρακαλώ. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Να φροντίσεις την κόρη της Μάρθας. Σίγουρα θα περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Μην ασχοληθείς άλλο με τη Μάρθα. Κατάλαβες? Και μην αναφέρεις ποτέ ξανά το όνομά της. Η Μαρία είναι κοφάλαλη και ζει στη μοναξιά του νησιού της, όπου γνωρίζει τον άνθρωπο που θα ερωτευτεί. Ευχαριστώ. Σ' αρέσει η θάλασσα? Ένας ισχυρός άντρας του νησιού θα τη βιάσει και 9 μήνες αργότερα θα προσπαθήσει να κλέψει το παιδί της. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί θα προκαλέσει το θάνατο εκείνο που της επιτέθηκε. Εδώ υπάρχει φόνος. Δικάζουμε μια συγκεκριμένη πράξη και όχι το φτωχορωμάτιο μιας κοφάλας. Τίποτα άλλο στον κόσμο. Όλη τη ζωή να σου το παιδί. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, η Μαρία της Σιωπής. Τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 9:20 το βράδυ, στον Αντένα.
κακοποιημένη από το φίλο της, η Τζιν παίρνει την 11χρονη κόρη της Γκριφ και ζητά προσωρινά καταφύγιο στο ράντσο του πεθερού της Έινα, ο οποίος δεν τη συγχώρεσε ποτέ για το θάνατο του γιού του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Σιγά σιγά αρχίζει να τον κατακτά η εγγονή του, της οποίας την ύπαρξη αγνοούσε. Τζένιφερ Λόπες, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μόργαν Φρήμαν και Τζος Λούκας στην κοινωνική περιπέτεια αγεφύρωτες σχέσεις. Μεγάλη Παρασκευή στις 11 το βράδυ στον Αντένα. Όλοι περιμένετε η ώρα του μεγάλου τελικού. Πολύ σημαντική βραδιά για όλους μας. Ποιος θα είναι ο νικητής του Rising Star? 6 φιναλίστ, 4 κριτές, 1 τύπος. Αλλά θα γίνει και κάτι ακόμα. Special guest, ο Γιώργος Σαμπάνης. Rising Star, ο τελικός. Δευτέρα το Πάσχα στις 8 το βράδυ στον Αντένα. Η κόρη μου μόνο με σένα χαμογελάει, ε. Είναι επειδή με έχει συνηθίσει από μωρό. Δεν πρέπει να την παρεξηγείς. Όχι, δεν την παρεξηγώ. Ίσα-ίσα μπορώ να πω πως με διευκολύνει κιόλας, έτσι θα φύγω πιο εύκολα. Α. Πώς θα το αποφάσεις τελικά? Ναι, θα αποφάσισα. Τι να κάνω, είναι δουλειά μου, το επαγγελμά μου. Βλέπεις, εδώ δεν υπάρχουν δουλειές για μουσικούς σαν εμένα. Αυτό το είχα πει εξάλλου και στη Μάρθα. Όταν ζούσε η Μάρθα, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η μικρή είχε τη μαμά της. Και εγώ τι θες να κάνω, μπορώ να την αναπληρώσω? Και μάλιστα στην ηλικία που είναι η μικρή. Εσύ δηλαδή τι μου προτείνεις? Να παρατήσω τη δουλειά μου? Ή να την τρέχω μαζί μου στις περιοδίες? Και τελικά τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Σκέφτομαι την βάλω εσωτερική. Φαντάζομαι πως θα υπάρχουν κάποια σχολεία ειδικά για την περίπτωσή της. Εννοείς για ορφανά? Μα καλά δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι καταστροφικό? Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορώ να έχω ένα παιδί? Ξέρω ότι είμαι το τελευταίο άτομο που θα ήθελες να δεις, αλλά πρέπει να σου μιλήσω. Πώς τολμάς? Πώς τολμάς και ξαναρχίσαι εδώ μέσα? Καταλαβαίνω πως αισθάνεσαι. Και ξέρω και την ευθύνη που έχω εγώ σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά γι' αυτό ήρθα. Για να εξηλαιωθώ. Πώς?
Ο θάνατος δεν διορθώνεται. Μπορείς να φέρεις πίσω τη Μάρθα. Μπορείς να δώσεις το παιδί τη μητέρα του. Όχι, αλλά μπορώ να τη βοηθήσω να ζήσει καλύτερα. Αν με αφήσεις, μπορώ να της δώσω ό,τι χρειάζεται. Σπίτι, καλό σχολείο, λεφτά. Φύγε σε παρακαλώ, δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τι χρειάζεστε. Και κυρίως η μικρή. Σου είπα, φύγε! Και την Αλεξάνδρα δεν θέλω να την πλησιάσεις. Σοφία, Σοφία, γιατί φωνάζεις έτσι? Ποια είναι η κυρία? Είμαι η Νέλη. Έχω έρθει πολλές φορές εδώ. Όταν ζω η μαμά μου. Ναι. Δηλαδή την ξέρετε καλά? Πολύ καλά. Ήταν πολύ γλυκιά. Και μου μιλούσε πολύ συχνά για σένα. Σ' αγαπούσε πολύ. Η Σοφία λέει ότι και τώρα με αγαπάει. Αλλά από τον ουρανό. Και βέβαια σ' αγαπάει. Ξέρεις, εγώ σε έχω δει μια φορά, αλλά εσύ δεν με πρόσεξες. Ήσουν με τη Σοφία και της έδειχνες κάτι ζωγραφιές. Δεν σας θυμάμαι. Αν και είστε σαν να σας ξέρω. Μήπως μου είχατε φέρει κάτι σοκολάτες? Όχι. Αλλά σου έχω φέρει τώρα. Τις αγαπημένες σου. Με φράουλα αυτές δεν είναι? Πώς το ξέρετε? Το μάντεψα. Μην τις φας και τις δύο, όμως θα σε πιάσει κοιλιά σου. Το ξέρετε κι αυτό. Σοφία, αυτή η κυρία είναι πολύ καλή. Να την πάρω μαζί μας στο πάρκο. Κυρία, έχει δουλειά. Μόλις ετοιμαζόταν να φύγει. Κρίμα. Θα ξανάρθει το μουσέ. Αν το θέλεις. Μπορείτε αύριο. Τελειώνει νωρίς στο σχολείο και η Σοφία μου... Αλεξάνδρα, σταμάτα. Και πήγαινα μέσα, σας παρακαλώ. Καλά. Αλλά να της πεις και εσύ να ξανάρθει. Θέλω να μου μιλήσει για τη μαμά. Τι στην ευχή πας να κάνεις? Γιατί την αναστατώνεις? Το μόνο που θέλω είναι το καλό της. Και ειλικρινά θέλω να βοηθήσω. Πες πως είναι ένας τρόπος να εξηλαιωθώ για το κακό που έκανα. Και εγώ γιατί να σε πιστέψω? Γιατί την αγαπάς. Και γιατί δεν έχει άλλη λύση. Εγώ όμως μπορώ να την αναλάβω. Έχω και τα μέσα και τη διάθεση. Γι' αυτό ξανασκέψου το. Που της έφερα λουλούδια, ε? Αλεξάνδρα, η μαμά σου δεν βρίσκεται εδώ. Εδώ είναι μόνο το σώμα της. Αλλά ο άνθρωπος πάνω απ' όλα είναι ψυχή. Και η ψυχή της πού βρίσκεται? Οι ψυχές μπορούν να βρίσκονται παντού. Και κυρίως δίπλα στα πρόσωπα που αγαπάνε. Γι' αυτό δεν πρέπει να σε βλέπει να κλαίζει, γιατί στενοχωριέται. Πάμε. Πήγατε. Ωραία. Η Νέλη είναι πολύ καλή. Χαίρομαι που σου αρέσει. Πήγαινε τώρα στην κουζίνα σου, έφτιαξα γλυκό. Ωραία. Τι έγινε εσύ, τι έκανες? Προσπαθώ να βρω μια άκρη με τα γραφεία της επιχείρησης, αλλά έγινε χαμός. Είσαι σίγουρη πως θα την κλείσεις? Δεν θα σ' άρεσε να τη συνεχίσεις εσύ ως ψυχολόγος? Δεν μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ να αναλάβω μια επιχείρηση. Δεν έχω ούτε την πείρα ούτε τα λεφτά. Αυτά τα έχω εγώ. Και σκέφτομαι να σου κάνω μια πρόταση. Έφτασες μέχρι εδώ. Είσαι τόσο διαστραμμένη. Πού τη βλέπεις τη διαστροφή? Πού? Σε όλα αυτά που κάνεις. Προσπάθεις να κλέψεις τη ζωή της Μάρθας. Της παίρνεις το παιδί, μπαίνεις στον χώρο της.
Σε ένα χώρο που ήταν τα πάντα για αυτήν. Και εσύ τη ανοίγει την πόρτα και τη βοηθά, σαν δεν τρέπεσαι κι εσύ. Για εκείνη το έκανα. Η Αλεξάνδρα είχε ανάγκη από φροντίδα. Και η Νέλη ήταν η μόνη που ενδιαφέρθηκε. Τη φέρνει σε πραγματική μητέρα. Η Νέλη, μητέρα! Σε κοροϊδεύει όπως κοροϊδεύει και τη Μάρθα. Σοφία μου, μπορεί να πα μια βόλτα με τη μικρή. Θέλω να μιλήσω με τον Μάρκο. Γιατί το κάνεις αυτό? Εγώ δεν σε κυνηγάω πια. Σε έχω αφήσει ελεύθερο. Εσύ γιατί συνεχίζεις να με μισείς? Ξέρεις πολύ καλά. Αν δεν ήσουν εσύ, Μάρθα, θα ζούσε ακόμα. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Στη ζωή γίνεται ό,τι είναι να γίνει. Σταμάτα να μιλάς όπως εκείνη. Όσο πιο πολύ μου τη θυμίζεις, τόσο πιο πολύ σε μισώ. Και θα μάθα να παίζεις αυτό το παιχνίδι. Δεν παίζω κανένα παιχνίδι. Τότε γιατί είσαι εδώ? Γιατί ασχολείσαι με την κόρη της? Γιατί είναι ένα παιδί που χρειάζεται αγάπη. Αγάπη? Εσύ ξέρεις τα πει αυτή η λέξη? Τώρα ξέρω. Αγάπη είναι να σε αφήνω τόση ώρα να με ποδοπατάς, επειδή ξέρω πως το έχεις ανάγκη. Ξέρω ότι πονάς και δεν σου κρατάω κακία. Μάρκο. Μάρκο, αν μπορούσα να πεθάνω και να ζήσει εκείνη θα το έκανα. Αυτό όμως δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τη φέρω πίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δώσω στην κόρη της αυτά που ήθελα να της δώσει εκείνη. Και να σ' αγαπήσω όσο σ' αγαπούσε. Αλλά εσύ είσαι πληγωμένος και δεν θέλεις τίποτα, γι' αυτό φύγε. Να φύγω. Εσύ το λες αυτό? Εσύ που κάνεις τα πάντα, που με κυνηγούσες έτσι όπως με κυνηγούσες? Ναι, φύγε. Και αν ποτέ γυρίσεις, θα πει ότι κατάλαβες. Καταλάβω τι? Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ. Αλλά με ξεπερνάει, γιατί είναι τρελό, είναι... Δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει με το μυαλό, μόνο με την καρδιά. Σε τρελή. Αλλά έχεις δίκιο σε ένα πράγμα. Μου κάνεις κακό. Γι' αυτό δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ. Ποτέ. Στο Δήμο είναι πολύ ευχαριστημένη με τη δουλειά μας. Μου πρότειναν ακόμα δύο έργα, έχω εδώ τοπογραφικά και φωτογραφίες να τα δεις. Ωραία. Και όσο έφερα και μια εφημερίδα να μάθεις τι γίνεται στον κόσμο. Τι να γίνεται, ρε. Τα ίδια και τα ίδια. Στο τι είναι? Ποιο? Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη για τους ανθρώπους από μια συγγραφέα που δεν υπάρχει πια. Η εκδότρια Νέλη Βρετού. Παρουσιάζει αύριο το μεσημέρι το βιβλίο της ψυχολόγου Μάρθας Παλαιολόγου, φτιαγμένο από τις σημειώσεις της πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Η Νέλη Βρετού με την ευκαιρία αυτή οργανώνει μια γιορτή, ανακοινώνοντας έτσι και το νέο ξεκίνημα του κέντρου αυτογνωσίας και αυτοανάπτυξης που διεύθυνε η Μάρθα Παλαιολόγου, την επιχείρηση του οποίου τώρα πια ανέλαβε η ίδια. Το ξέρεις έτσι? Γι' αυτό μου φέρεις την εφημερίδα. Γι' αυτό, ναι. Το βρήκα πολύ εντυπωσιακό. Εμένα μου φαίνεται άρρωστο. Μια γυναίκα που προσπαθεί να πάρει τη θέση μιας άλλης. Εγώ αντίθετα το βρίσκω πολύ συγκινητικό. Γιατί προσπαθεί να διορθώσει το λάθος που έκανε. Το ξέρεις ότι έχει αναλάβει την κόρη της Μάρθας? Τους είδε η Λίνα σε ένα ρεστοράν. Της έκανε εντύπωση ο τρόπος που φρόντιζε τη μικρή. Ναι, τι προσπαθείς να μου πεις κάτι? Κοίτα, εγώ την Έλλη δεν την πήγαινα και το ξέρεις. Αλλά μετά το ατύχημα φαίνεται ότι κάτι συνέβη μέσα της και δεν είναι πια ίδια. Αντρέα, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Αλλάζουν. Ιδιαίτερα όταν έχουν φτάσει πολύ κοντά στο θάνατο. Τέλος πάντων, εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να το μάθεις. Έτσι κι αλλιώς για το βιβλίο της Μάρθας λέει. Μόνο που τον βγάζει την Έλλη. Δεν ξέρω τι θα έλεγε η Μάρθα γι' αυτό. Μπορεί και να χαιρόταν. Εσύ δεν έλεγες ότι η Μάρθα ήξερε να συγχωρεί?
κύριε Μάρκο. Αλεξάνδρα, τι κάνεις εδώ? Βρήκα τη διεύθυνσή σας από τον τηλεφωνικό κατάλογο και ήθελα να σας δω. Πειράζει? Όχι βέβαια. Να μέσα. Για πες μου, τι σου συμβαίνει? Ήρθα να σας καλέσουν αυριανή γιορτή. Η Νέλη έβγαλε ένα βιβλίο με τα ημερολόγια της μαμάς. Και θα μπει ξανά το κέντρο. Αύριο γιορτάζουμε και για τα δύο. Ναι, το διάβασα στην εφημερίδα. Θα έρθουν όλοι όσοι αγαπούσαν τη μαμά. Εσείς δεν θα έρθετε? Η Νέλη σε έβαλε να το κάνεις αυτό, έτσι? Η Νέλη σου ζήτησε να με καλέσεις. Καθόλου. Και αν το μάθει θα στενοχωρηθεί. Μου λέει πως όταν αγαπάς κάποιον δεν πρέπει να περιμένεις ανταπόδοση. Αλλά εγώ έχω καταλάβει ότι σας αγαπάει πάρα πολύ και θα ήταν κρίμα να το αφήσετε έτσι. Βλέπω ότι τη συμπάθησες, ε? Τόσο ωραία περνάς μαζί της. Ναι, είναι πολύ καλή. Με προσέχει πάρα πολύ και είναι η ίδια μαμά μου. Περνάω μαζί της όπως περνούσα και με αυτήν. Γι' αυτό σκέφτηκα να σας προτείνω κάτι. Τι θες να μου προτείνεις? Αφού θα παντρεύωσασταν τη μαμά, γιατί δεν παντρεύεστε τώρα την Έλλη? Τι είναι αυτά που λες? Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις έναν άνθρωπο με κάποιον άλλον. Ναι, αλλά η μαμά μου είχε πει πως ο Θεός μας έφτιαξε από την ίδια ψυχή. Δεν είναι στις θέσεις να κάνεις εδώ, να κάνεις προξενιό. Ναι, γιατί σας αγαπώ πολύ. Και γιατί κάποτε μου είπατε πως θέλετε να γίνετε μπαμπάς μου. Σε είναι αλήθεια. Δεν μ' άρεσε πολύ να σε έχω κόρη. Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να παντρευτείτε την Έλλη. Αυτή είναι τώρα η νέα μαμά. Αλεξάνδρα, αυτά είναι υποθέσεις μεγάλων. Εντάξει. Έλα τώρα σε σπίτι σου. Σήμερα σας κάλεσα εδώ για να τιμήσουμε τη Μάρθα Παλαιολόγου. Η Μάρθα φώτισε τη ζωή όλων εκείνων που τη γνώρισαν και με τη δουλειά της τους βοήθησε να αλλάξουν τη μοίρα τους. Γιατί δεν ήταν απλώς μια πολύ καλή ψυχολόγος, αλλά και μια γυναίκα που ήξερε να αγαπάει αληθινά. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Υπάρχει κάτι στην αγάπη που είναι μεταδοτικό. Εγώ όταν γνώρισα τη Μάρθα ήμουν γεμάτη εγωισμό. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να την νικήσω. Εκείνη όμως βρήκε τη δύναμη να με αγαπήσει αληθινά. Να με αγαπήσει ακριβώς όπως ήμουνα. Σε τέτοιο βαθμό που ήθελε να με σώσει. Και πραγματικά με έσωσε. Κύριε Μάρκο, ήρθατε. Η Μάρθα μου μετέδωσε την ικανότητα να αγαπώ. Κάνατε καλά. Η μαμά μου θα χαρεί πολύ γι' αυτό. Θα ίδια την Έλλη. Γιατί με την αγάπη γινόμαστε καλύτεροι. Και θυμόμαστε ότι είμαστε ένα. Εδώ. Έμαθα κάποια στιγμή για το βιβλίο. Με συγχωρείς που δεν σου έθελα πρόσκληση, αλλά δεν ήθελα να σε αναστατώσω. Δεν πειράζει. Ωραία έκδοση. Μπορείς να το κρατήσεις. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα που γράφει είναι γραμμένα για σένα. Σε αγαπούσα πάρα πολύ. Πρέπει να δούλεψες πολύ για να δέσεις όλα αυτά τα κείμενα. Ναι, αλλά μου άρεσε. Μια μέρα διάβασα το ημερολόγιο της και μετά ήρθαν όλα μόνα τους. Κάπως σαν
Σαν να με οδηγούσε εκείνη. Είναι παράξενο, αλλά έχεις κάτι πάνω σου που μου τη θυμίζει. Ήταν το πιο σημαντικό πρόσωπο που είχα ποτέ στη ζωή μου. Κανένας δεν με έχει επηρεάσει τόσο βαθιά όσο εκείνη. Αφού ώρες-ώρες αισθάνομαι ότι την ακούω μέσα μου. Είσαι τυχερή. Εγώ δεν ξέρω πια που να την αναζητήσω. Τώρα μάλλον θα θες να φύγεις. Ναι, μάλλον. Να μην σε κρατάω λοιπόν. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Και θα χαρώ πραγματικά αν κάποιος μου πει μια μέρα ότι είσαι καλά. Γιατί αγαπάμε τη θάλασσα. Γιατί μας δίνει την αίσθηση της φυγής. Άρα με τη φυγή δεν καταφέρνει κανείς τίποτα. Γι' αυτό και εγώ ξαναγύρισα. Ξαναγύρισες? Σε τι? Εδώ, σε σένα. Δεν ήξερα ότι με ψάχνεις. Σε ψάχνω. Γιατί ένιωσα πως χρωστάω κάτι. Κάτι που δεν αντέχω να κουβαλάω άλλο μέσα μου. Μια μεγάλη συγγνώμη. Υπήρξα άδικος μαζί σου. Μετά το ατύχημα στο νοσοκομείο, όταν έμαθα ότι πήρες την Αλεξάνδρα, είδα μπροστά μου μια άλλη γυναίκα. Αλλά δεν το πίστευα, δεν ήθελα να το πιστέψω. Σε καταλαβαίνω, είναι... ήταν δύσκολο. Όπως και να έχει, πρέπει πια να το παραδεχθώ. Σήμερα σε κοίταζα συνέχεια. Ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που κινείσαι, όλα αυτά που κάνεις, όλα αυτά που έκανες όλο αυτόν τον καιρό. Δεν μπορεί να είναι παιχνιδάκι, δεν μπορεί να είναι ψέματα όλα αυτά. Πραγματικά έχεις γίνει μια άλλη γυναίκα. Κι εγώ το νιώθω αυτό. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς είναι. Είναι κάτι σαν θαύμα. Εγώ δυσκολεύω να πιστέψω σε θαύματα. Αλλά πρέπει να το παραδεχτώ. Δεν ξέρω ποια είσαι. Αλλά κοντά σου νιώθω κάτι γνώριμο. Κάτι πολύ γλυκό.
Γι' αυτό θα ήθελα να σε γνωρίσω. Από την αρχή. Λες να γίνεται. Και βέβαια γίνεται. Άλλωστε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν ξέρω που θα μας βγάλει, αλλά όπου και να μας βγάλει, νομίζω πως αξίζει μια προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Αξίζει. Αρκεί να είσαι ανοιχτός. Στο είπα και πριν, δυσκολεύομαι λίγο με τα θαύματα. Αλλά μαζί σου νιώθω πως μπορεί να τα καταφέρω. Θα τα καταφέρουμε. Η αγάπη είναι για αυτούς που την εμπιστεύουν. Παράξενη χρονιά, τα βράδια πέφταν άστρα στ' ουρανού. Τα χνάρια φαρώ πως είχε ο Αύγουστος, γεμάτα δυο φεγγάρια. Το πρώτο μας φιλί, τα κύματα το πήραν το κανά. Τραγούδι σε σκότεινους βυθούς, θαλασσινό λουλού.